Τέλεια είμαστε. Ορίστε? Τέλεια είμαστε. Εγώ. Ναι, 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 το είδα. <coughs> ε, cool Κάτι άλλο να πούμε. Δεν νομίζω, προχωράμε και η Παναγία μαζί μας. Η Παναγία μαζί μας. Ωραία, κάτσε να δούμε, ναι, να σου κάνω και ένα ωραίο intro. Καλά, δεν θα κάνω τίποτα πολύ casual. <coughs> Ωραία. Ε, εγώ είμαι OK με την ένταση, έτσι. Δεν είμαι στο full ένταση. Όχι, μια χαρά όχι. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Ένα, δύο. Εντάξει. Ένα. Λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρία κιλά marketing και πάλι μαζί σας. Σήμερα έχουμε τον αγαπητό Χρήστο Νίκα, Πολύ πιθανό να τον έχετε δει σε κάποιο Instagram, άμα τον ακολουθείτε. Επειδή έχει κάποια... Πόσα, δύο, τρία κανάλια έχεις. Δύο κανάλια. Δύο. δύο. Ένα ελληνικό, ένα ξένο. Έχει δεκάδες χιλιάδες followers στο, στο κανάλι του. Έχει φανταστικό content. Εμένα μου άρεσε πολύ. Πρώτα που το γνώρισα, τον ακολουθώ και τον απολαμβάνω. Ε, Γενικώ είναι φοράει πολλά καπέλα. Έχει φορέσει πολλά καπέλα στην καριέρα του. Θα μα τα πει τώρα και ο ίδιο. Ε, ο μιλητή είναι content strategist στο Instagram. Ε, είναι εκπαιδευτή, διοργανώνει event. Θα μα τα πει ο Σονούπο. Λοιπόν, ε, καλώ ήρθε, ε, Χρήστο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σα βλέπω και είναι τεράστια τιμή μου που είμαι στα 3 κιλά marketing. Γιατί από τη μέρα που σε γνώρισα και είδα αυτό το τίτλο, ερωτεύτηκα, <laughs> ρε παιδί μου. Λέω, παιδιά, εδώ είναι πρέπει να παίζει μυαλό από πίσω. Και Έλατε. εντάξει. Έλατε. Και... <laughs> όταν μιλήσαμε στο LinkedIn και χάσαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και διαζώσει. Ναι, είχε, 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 πολύ πλάκα. Μα σύστησε ο, ο Τόλο Πήγε να μα συστήσει σε ένα event όπου γινόταν ένα χαμό. Και με... χαθήκαμε μέσα στο χαμό. Είπαμε ένα γιά νομίζω. Και μετά σε πήρε κιόλα και σε, σε ναι. άλλου. <laughs> Και, και έμεινα εγώ εκεί. Οι Αρκούδε και τον Τέφιρε, με γυρίζει με την αλυσίδα και με δίνουν. Ναι. <laughs> Ωραία, <laughs> τέλο <laughs> πάντων. Πρέπει να συστήνετε γεια <laughs> σου, Νόντα, λοιπόν, τρίχλε μάρκετινγκ. Καλημέρα, εδώ. Να ξέρουμε τι γίνεται ρε μου. <laughs> Γιατί με του υποκκαστέου δεν ξέρουμε τη φωνή του. Είναι όπω η ραδιοφωνική παραγωγή. Τον ναι. έβρεπε στον δρόμο και δεν καταλάβαινε ότι είναι αυτό. <laughs> τον, τον τηλεοπτικό του αναγνωρίζει τουλάχιστον. Έτσι. Δηλαδή ήμουν ένα celebrity ανάμεσά σα και δεν με είχε αναγνωρίσει κανεί. Ακριβώς. Αυτά είναι, είναι λάθη. <laughs> Γι' αυτό τώρα, τώρα θα το βγάλω, νομίζω, ελπίζω αυτό να είναι το πρώτο, όχι, θα είναι το δεύτερο, νομίζω, που θα βγάλω σε βίντεο. Λέω να τα βγάζω σε βίντεο. Τέλειο. Um, οπότε, anyway, <laughs> αυτή ήταν η μορφή. Θα αρχίσουμε να σε γνωρίζω. Τέλειο. Λοιπόν, ε, πέ, κάνα, κάνε μας ένα σύντομο intro για να σε γνωρίσουμε λίγο έτσι από πιο κοντά. Σ, σύντομο, <laughs> γίνε πιο συγκεκριμένος. Ένα, ε, ε Συνήθω όταν λέω σύντομο, επειδή έχει, συμβεί να μου έχουν κάνει intro μισή ώρα και να είμαι σε Ο φάση. Ο Χριστό Παναγία. Και να, να τον διακόψω, μήπω να γεννέ. Ε, Κάπω έτσι. Τέλο πάντων, συνήθω όταν λέω intro, λέω εκεί μέχρι πέντε λεπτά. Ωραία. Να εντάξει. αποκτήσουμε έτσι μια εικόνα. Το έχουμε. Το έχουμε. Οι, οι αγάπε μου, Νόντα και αγαπητοί και αγαπητέ ακροατέ και ακροάτριε, ήταν δύο αρχικά. Το design, και η μουσική. Mm -hmm. Οι πρώτες μου λοιπόν σπουδές ήταν πάνω στο, στο design, όπου σπούδασα visual communication and design management. Ε, βγήκα ένας ωραίος, ωρεξάτος και φιλόδοξος γραφίστας. Άνοιξα το γραφείο μου, δίδαξα γραφιστική και παράλληλα έπαιζα σε ό,τι πάρτι φίλων υπήρχε, σχολικό κτλ. Το design εξελίχθηκε σε ένα δημιουργικό γραφείο, η μουσική εξελίχθηκε σε μια εταιρεία πολύ γρήγορα τώρα, με το που είχα ασχοληθεί, σε μια εταιρεία η οποία ασχολιόταν με πάρτι, με events, με γάμους και τα λοιπά. Πότε αυτό? Το 1995-96, oh. μετά τη δεύτερη, όχι, το 1997, μόλις είχα απολυθεί από, από στρατό. Okay. Άνοιξα το γραφείο μου, πρωτού τελειώσω τη σχολή και έχω και αστεία ιστορία που πήρε γραμματεία το, στο τηλέφωνο που είχα δώσει, απάντησε η δική μου η γραμματεία και λέει ο κύριο Νίκα, λέει αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ, είστε η μητέρα του και λέει η γραμματεία, όχι είμαι γραμματέα του. Και η γραμματεία τη σχολή νόμιζε την τρολάρουμε. Δεν μπορεί φοιτητή, σπουδαστή τη ναι. σχολή να έχει ήδη ανοιχτό γραφείο και γραμματέα. Ναι, ναι. Είχε πολύ πλάκα. <laughs> και έπαιξα το πρώτο μου event πληρωμένο το 1996 και από τότε ήμουν, δηλαδή θεωρούμουν πλέον DJ κανονικός. Κλεισεδάκι βέβαια, γραφή σα Παύλα DJ, είναι λίγο κλεισέ, αλλά δεν πειράζει. Η, η, προσωπική ενασχόληση στη μουσική έγινε μετά μια εταιρεία και το 2009 και συνεχίζει μέχρι τώρα που πλέον την τρέχει η ομάδα μου. Design λοιπόν, μουσική. Η μουσική με έβαλε στο χώρο των events και εκεί ξύπνησε γενικότερα μια άλλη ανάγκη, μια αγάπη που πήρα τη μητέρα, την, την ανάγκη του να αυτό που ξέρω να το μοιράζομαι. Η εκπαίδευση λοιπόν για μένα δεν ήταν ρόλο ή επάγγελμα, ήταν μια εσωτερική ανάγκη. Έμαθα κάτι, πρέπει να το πω. Ό,τι και να έκανα λοιπόν, ήθελα να το μοιραστώ. Μάθαινα κάτι σε γραφιστική, έγινα καθηγητή. Είχα του μαθητέ με τα ιδιαίτερα. Έκανα consultation πάνω στο design. Ε, μπήκα στον χώρο των events και του γάμου. Είχα τελειώσει κάποια σεμινάρια πολίσεων, κάποια σεμινάρια marketing, εντό και εκτό Ελλάδα. Λέω πολύ ωραία, πάμε να οργανώσουμε τον το tribe μας, τη φυλή μας. Ξεκινάνε σεμινάρια εκεί, ξεκινάνε συνέδρια. Έγινε το πρώτο μου συνέδριο το 2017. Το 2018 έγινε το δεύτερο συνέδριο για ένα πολύ ιδιαίτερο niche που ήταν event DJs. Και το 2019 ανοίγει λίγο αυτό το συνέδριο και γίνεται πλέον ένα creative business conference, ήταν και ο το τίτλος του, the creative business conference. Εκεί με προσέχει ένα άλλο συνέδριο στην Ελλάδα, μου ζητάνε να συνεταιριστούμε, ξεκινάμε τέσσερα συνέδρια πρωτού έρθει ο COVID. Και κάπου εκεί, νόντα και αγαπητοί φίλοι και φίλες, λέω αυτό πρέπει να αρχίσω να το μοιράζομαι και εκτός των groups του Facebook. Γιατί όσοι θέλαμε να, μοιραστούμε πράγματα, κάναμε τα, τα groups στο Facebook, μαζευόμασταν τα μυαλά που συμπαθιόμαστε και σκεφτόμαστε το ίδιο και ανταλλάσσαμε απόψεις. Και εκεί βλέπω στο Instagram αυτή τη δυνατότητα. Γιατί στο Instagram ήμασταν χρόνια. Αλλά νομίζαμε και νόμιζα ότι το Instagram είναι να μοιράζουμε φωτογραφίε από το γάμο, από τι διακοπέ. Και δεν έχω και γάτα, δεν έχω και κανένα σεξ, να μοιραστώ, να γίνω κι εγώ influencer. Κατάλαβε, δε, δεν είχα τα προσόντα, τυπικά και μη. Και ανακαλύπτω λοιπόν μέσα από κάποιου ανθρώπου, μέντορε δικού μου, αυτή την, την ωραία δυνατότητα πλέον να μοιραστεί πράγματα μέσα από το Instagram και να κάνει λίγο πιο πολύ educational content. Και, και κάνω τη στροφή. Αλλά αυτό λεπτομέρειες, θα πούμε αργότερα. Και βρέθηκα λοιπόν να κάνω αυτό που μου άρεσε να κάνω πάντα. Μαθαίνω κάτι σήμερα, θέλω να στο μοιραστώ μαζί σου αύριο. Okay. Το αυτό το, ήταν, στον κορονοϊό έγινε. Αυτό έγινε πριν τον κορονοϊό. Α, πριν. Α, Λίγου μήνε πριν, πριν, τόσο που μου λέγανε δεν μπορεί να είσαι τόσο φάρδο να πούμε και να. Να ναι, ναι, πιάσει το κύμα. Ναι, Πρωτού ξεκινήσει Δεκέμβριο yeah. δηλαδή νο Νοέμβριο του 19 εστιασα πολύ Και μάθαμε oh, για τον oh, κορονοϊό Ιανουάριο και κλειστήκαμε μέσα Το Μάρτιο του, το, το του 20 Οπότε έχεις αρχίσει να αποκτάς ας πούμε, momentum. Και απλά μου έδωσε το διάλειμμα Που χρειαζόμουν για να εστιάσω Χωρίς τύψεις mm. Γιατί δεν δε, δε κάναμε τίποτα άλλο Τα events επλήγησαν πάρα πολύ Στο χώρο Το διάστημα του κορονοϊού Γενικώ όλοι κάναμε πράγματα στον κορονοϊό χωρί τύψει που θέλαμε να τα κάνουμε και δεν τα κάναμε. Ναι. Μ' αρέσει που το γεννήσει. Είσαι αισιόδοξο άνθρωπο που το γενικεύει, γιατί ξέρω μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων πέρασε την περίοδο του κορονοϊού κλεγόμενοι, τι μου έτυχε και καταστραφήκαμε κτλ. Και Οι δημιουργικοί άνθρωποι δημιουργήσαν. Οι Εσύ... γκρινιάριδε γκρινιάξαν περισσότερο. Ισχύει, ισχύει. Και, παρα... και από καλεσμένου δηλαδή, που έχω φέρει εδώ, πολλοί μου έχουν πει πω ξεκίνησαν κάτι καινούριο. Όλοι βασικά στο digital κάτι κάναμε, κάτι διαφορετικό. Και εγώ, α πούμε, είχα ανοίξει λίγο, λίγο πριν την επιχείρηση. Και από εκεί που ήταν μια καινούρια επιχείρηση, ξαφνικά άρχισε, εκτοξεύτηκε. μέσα στο κορονοϊό. Α. Α. Από τον πρώτο μήνα, δηλαδή. Να βγει και να πει ότι ο κορονοϊό τελικά ήταν κάτι καλό για πολλού. Θα σε φάνε λάχρον. θα σε πετροβολήσουν Είτε. στο Σύνταγμα. Κάθε, κάθε μεγάλη αλλαγή είναι και κα, καλό και κακό. Για το, σωστό, το σωστό mindset θα πάρει και τη δυσκολία και θα την κάνει ευκαιρία. Ισχύει. Το λάθος mindset θα πάρει την ευκαιρία και θα την κάνει δυσκολία. Mm. Ωραία, πάμε, επιστρέφουμε. Ε, Πού είχαμε μείνει, τελείωσαν τα πέντε λεπτά. Στην, στη μικρή ιστορία μου, όχι, αλλά τελείωσε η ιστορία ah. μου η σύντομη. Α, <laughs> Ωραία, οπότε άρχισες αυτό το τα account, να μεγαλώνει το account σου που είναι στην ουσία κάποια tips... Ε... Education, ή... κυρίως education, ναι, εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Οκ, okay. σχετικά με αυτά που κάνεις. Το οποίο είναι γραφιστικά, marketing, content creation, τι άλλο. Ε, αυτό που κάνω κανονικά είναι καταλαβαίνουμε το περιεχόμενο. Θέλω να mm. δώσω στο, στον κόσμο να καταλάβει ότι το, το, το περιεχόμενο πλέον είναι η, η, η μόνη γλώσσα, θα έλεγα, επικοινωνία ανάμεσα στον brand και στον και στο καταναλωτή. Okay. Ξέρουμε όλοι τι είμαστε, ξέρουμε τι έχουμε μέσα μα, ξέρουμε τι γνωρίζουμε, ξέρουμε τι νιώθουμε, ξέρουμε τι πιστεύουμε. Πρέπει να μάθουμε αυτά τα πράγματα να τα επικοινωνούμε. Γιατί αν έρθω εδώ, τώρα εγώ έβγαινα και σου μιλάω γερμανικά. Μια πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού θα λέει γιατί λέει αυτό. Τα ίδια πράγματα λέω, που λέω και στα ελληνικά, αλλά δεν τα καταλαβαίνει. Ε, πρέπει να μάθουμε να μιλάμε λοιπόν και να mm. επικοινωνούμε το κοινό μα, και αυτή η γλώσσα είναι το περιεχόμενο. Για αυτή λοιπόν, την επικοινωνία έχει να κάνει με ανασφάλειε, έχει να κάνει με σύνδρομο, σύνδρομο, σύνδρομο διάφορα, imposter, σύνδρομο κτλ. Έχει να κάνει με τελειομανία, έχει να κάνει με δημιουργικότητα. Έχει να κάνει με skills, είτε hard skills είτε soft skills. Για μένα το Instagram δεν είναι. Πωλήσεις, δηλαδή δεν έχει να κάνει με, με σκληροπυρηνικό marketing, έλα εδώ να σε μπουκώσω με το προϊόν μου. Είναι περισσότερο ηγεσία, leadership, ε, δημόσια, ε, ε, ανθρώπινες σχέσεις, relationships και επικοινωνία. Αυτό είναι. Okay. Όποιο το καταλάβει αυτό, πε, πε, κερδίζει. Έμπνευση, πού παίρνεις αυτά για τα πόσου επειδή έχεις αρκετά ωραία, ωραία δημιουργικά κονσεπτάκια πολύ ενδιαφέροντα να μείνεις δηλαδή και να κάνεις δηλαδή, binge consume το, το, το content σου και είναι δεν, υπάρχει... δεν ακολουθείς ένα μοτίβο είναι... που, από είναι... που παίρνεις έλευση θα, θα επιστρέψω στην προηγούμενη φράση όταν μαθαίνεις να μιλάς στο περιεχόμενο δεν μαθαίνεις μόνο να μιλάς, μαθαίνεις και να ακούς περιεχόμενο αυτό λοιπόν ότι εκπαιδεύεσαι είναι θέμα εξάσκηση και πρακτικής και επανάληψης οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας γιατί το περιεχόμενο είναι γύρω μας οποιαδήποτε ερώτηση από ένα πελάτη σου, οποιαδήποτε συζήτηση με ένα συνάδελφο, οτιδήποτε βλέπει, οτιδήποτε διαβάζει, το μυαλό σου μέσα αυτό το πράγμα ξεκινάει και το αποκωδικοποιεί και λέει: Ωπ, ωραία ιδέα για περιεχόμενο. Ωπ, ωραίο αυτό. Αυτό ξέρω τι να το κάνω. Mm. Και τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μα, η ζωή μα, οι ερωτήσει από το κοινό, οι συζητήσει με συναδέλφου, τα πώ που διαβάζει στο Instagram, βλέπει κάτι σε ειδήσει, διαβάζει κάτι από εδώ από εκεί, το μυαλό σου το αποκωδικοποιεί πλέον και λες ιδέα για πώ. Ιδέα για πώ. Mm. Και επειδή θέλω να φαντάζομαι ότι μα ακούνε επαγγελματίε, οι επαγγελματίε είμαστε όλη τη μέρα, ασχολούμαστε με τη δουλειά μα. Mm. Περνάει εντωμεταξύ τώρα πήγα να περάσει πυροσβεστική έχει να περάσει 2,5 <laughs> δυόμιση χρόνια <laughs> κάτι <laughs> τέτοιο. <laughs> ναι. Ελπίζω να μην καίγεται η πολυκατοικία μου. Λοιπόν, και, και βεβή... Ά, άμα, άμα καίγεται η πολυκατοικία θα, θα γίνω viral. Ε, εννοείται. Επιτέλους... Ε... Εννοείται και πρέπει να κάνουμε και μια συμφωνία τι θα γίνει αυτό για να έχουμε, έχουμε τα κέρδη μαζί. <laughs> λοιπόν. <laughs> ε... Το ε... λοιπόν είναι γύρω μα. Okay. Okay. Έχει έχεις ένα process ας πούμε, για να καταγράφεις τι ιδέε. Ναι. Πρακτικά. Εγώ, εγώ, σκέφτομαι πάρα πολύ πρακτικά συνεχώ. Ναι. Δηλαδή. Ο πιο... έχω διάφορα gadget. Έχω το... την ψηφιακή μου ατζέντα. Εδώ. Okay. Είναι σαν ένα σημειωματάριο, γράφω όλε τι. Ah, αυτό είναι το, εδώ. ποιο είναι το Remarkable. Το Remarkable προσωμιώνει το μολύβι. Κα... καταρχήν έχουμε affiliate links για όλα αυτά που θα πούμε τώρα. <laughs> Άμα θέλει, <laughs> δω... βάζουμε. Δω... δωρεάν διαφήμιση. Για το βέβαια. remarkable, το remarkable λοιπόν προσωμιώνει την αίσθηση του μολυβιού. Αυτό είναι το Super Note που προσωμιώνει την αίσθηση στη Λου. Okay. Έχω λοιπόν αυτό. Αλλά το πιο απλό που κάνω είναι η καταγραφή των ιδέων. Ανοίγω το κινητό, έχω στο, στο desktop πρώτο εικονίδιο ηχογράφηση. Mm -hmm. ah, Ξεκινάω υγράφηση. και λέω: Ναι, επιτόπου. Ε, να κάνω ένα post γι' αυτό. Και ό,τι έχω στο μυαλό μου, το καταγράφω. Γιατί η ιδέα έρχεται και μετά ναι, φεύγει, ναι, ναι, επιτόπου. Ναι, και θέλω να την πιάσω, την πρώτη ύλη τη, να την πιάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ε, ούτε χρόνο να κάθεσαι να γράφει ούτε τίποτα. Ανοίγει το κινητό και πετά μέσα την αρχική σκέψη. Η αρχική σκέψη θα σε πάει μετά στο ταξίδι τη. Κατευθείαν με το native app του κινητού τη ηχογράφηση. Μα δεν χρειάζομαι και κάτι άλλο. Ναι, okay. δεν χρειάζομαι και κάτι άλλο. Οκ, okay. ωραία, ωραία. Εκεί χρειάζομαι την, τη σκέψη, την αφετηρία. Και εκεί συλλέγονται. Μετά στο γραφείο πλέον θα περάσουν σε ένα Google Drive ή θα περάσουν σε, ένα, σε, σε προγράμματα τύπου Notion και τα λοιπά, Θα οργανωθούν mm. και θα, θα μαζευτούν δηλαδή και ανάλογα με την όρεξη κάθε μέρα γιατί δεν κάνω δυστυχώς στο στο Instagram, δεν κάνω ο, content batching δηλαδή δεν mm. δημιουργώ περιεχόμενο μία φορά. Στο βίντεο έχω αρχίσει να το κάνω να γυρίζω δηλαδή, τα βιντεάκια μου όλα, όλα μαζί, 5-5, 10, 10, 10 τη εβδομάδα και να φεύγουν. Ε, ανάλογα με την όρεξη, ανάλογα με το τι βλέπω, τι συμβαίνει, ανάλογα με το πώ νιώθω, διαλέγω ένα θεματάκι, το σχεδιάζω και, και, ανεβα, και ανεβαίνει πάνω. Οκ, okay. και το κάνεις δηλαδή κάθε μέρα από ένα post, δύο post, whatever. Τελευταία είμαι συ... Τελευταία είμαι τόσο που να... Βάσκανα ετοιμάστηκαν οι followers να βγάλουν Amber Alert. Τι έπαθο ο Τελευταία φορά εθεάθη εκεί, φορούσε μαύρο παντελόνι και σαγιονάρες. Ναι. Ανησύχησε κόσμο. Αλλά, okay, αλλά... εδώ είναι παιδιά, μην ανησυχείτε. Είναι η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Ετοιμαζόντουσαν πράγματα. Και μόνο, μόνο άμα καεί πολύ να ανησυχήσετε. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, ωραία. Η ερώτηση, περίμενα, ε, περιμένα πολύ καιρό να έχω κάποιον Instagram expert να έρθει στο κανάλι μου, για να μου απαντήσει την εξή ερώτηση. Έχω 9 χρόνια ένα account στο Instagram, Symmetries The New Black, με φανταστικές συμμετρικές φωτογραφίες. Γιατί έχω ακόμα 893 followers. <laughs> Δεν μπορώ να καταλάβω. Και άλλα βλέπω κάτι account που έχουν κάνει, τραβάνε κάτι στραβές, πιξελιασμένες φωτογραφίες και σου έχει 25.000 followers. Κάτι κάνω λάθος. Καταρχήν αυτό είναι πραγματικό παράδειγμα. Εσύ έχεις. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Δεν το κάνω επαγγελματικά έτσι, για την κάβλα μου, Α, πούμε. Ποστάρω συμμετρικές φωτογραφίες, τις κάνω edit, χρωματάκια κλπ. Αλλά ο τότε δεν... Που... Είναι... Ναι. Ο, ο λόγος που δεν έχεις παραπάνω, καταρχήν εγώ το θεωρώ ευχή έργων που έχει και του 893. Ε, 9 χρόνια είναι αυτά. Ε, 100 ευρώ το χρόνο λοιπόν μας, με, μας κάνει 100, 100, ευρώ λέω. 100 followers το χρόνο μας κάνει 0,3. Ε, έπαιρνε σε ένα follower ανά 3 μέρες. Καλά είναι. Τι λέει. Λοιπόν, <laughs> εκεί είναι περίπου. <laughs> λοιπόν, τρία, λίγο παραπάνω. Δεν, ο βασικό λόγος που δεν το έχει είναι γιατί το Instagram δεν είναι προτεραιότητά σου. Και αυτό δεν αφορά μόνο εσένα, αφορά και όλους. Όταν κάτι γίνει προτεραιότητά μα, προτεραιότητα όμω, σημαίνει ότι εστιάζουμε σε αυτό. Και όταν εστιάζω σε αυτό, ψάχνω να βρω τρόπου να το κάνω. Να Αφήνω πράγματα στην άκρη για να το κάνω. Επενδύω για να το κάνω, είτε χρόνο είτε χρήμα. Υδρώνω γι' αυτό, με ανησυχεί. το, 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 το θέτω στόχο. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην δουλέψει άμα το καβάλει στόχο και προτεραιότητα. Mm. Όταν φερόμαστε στο Instagram χομπίστικα, θα μας φερθεί χομπίστικα. Όποτε θέλουμε, αποστάρουμε. Όποτε θέλουμε, θα παίρνει followers. Μπράβο. Για να έχουμε αποτελέσματα σοβαρά, πρέπει να δουλέψουμε σοβαρά. Και δυστυχώ δεν είναι έκανα τη μισή προσπάθεια, πήρα τα μισά αποτελέσματα. Τι πιο πολλέ φορέ στη ζωή είναι έκανα τη μισή προσπάθεια, πήρα μηδέν αποτελέσματα. Πρέπει να κάνει όλη την προσπάθεια για να πάρει αποτελέσματα. Mm. Ωραία, από να μιλήσουμε για αυτή την προσπάθεια. Πώ μοιάζει φέτο, δηλαδή, στο 2022, Τι σημαίνει προσπαθώ στο Instagram θέλουμε να Α, ωραία, φέτο. Πρώτον, να καταλάβουμε ότι είναι μια διαφορετική πλατφόρμα από ό,τι ήταν το 2016 ή το 2017. Okay. Α το συγκρίνουμε λίγο, επειδή. Δεν ξέρω. Εντάξει, έγινε λοιπόν. Εγώ η... πάντω το 2016 έπαιρνα περισσότερου φόρου. Ε, κάτι... Ε, κάτι, έγινε και το, το ρίσκο Άλλη... έχει. Άλλη πλατφόρμα. Άλλη πλατφόρμα. Οκ. Okay. Για πες. Και, και λιγότερες πλατφόρμες. Έχουμε μία στροφή από την φωτογραφική ταυτότητα του Instagram. Mm -hmm. Πάβει λοιπόν το Instagram να είναι μια πλατφόρμα με την οποία μοιραζόμαστε ωραίες φωτογραφίες. Πάβει να είναι μια πλατφόρμα στην οποία δούλευε η αισθητική και τα ψεγάδια στα feeds και τα puzzle που φτιάχναμε και οι μούρικες λεζάντες δύο φράσεις απαγγελία από ένα ποίημα του Καβάφη ξεκινάει πλέον να γίνεται μια πλατφόρμα η οποία εστιάζει στο περιεχόμενο. Τι είναι περιεχόμενο. Περιεχόμενο, ναι, είναι οτιδήποτε ποστάρουμε στα social media. Δηλαδή ακόμα και ένα facebook status είναι περιεχόμενο. Αλλά το περιεχόμενο το οποίο καταναλώνει ο κόσμος πρέπει να είναι ένα τα τρία πράγματα. Δηλαδή καταναλώνουμε περιεχόμενο για τρεις βασικούς λόγους. Θα καταναλώσεις περιεχόμενο συνειδητά ή θα μείνει στο περιεχόμενο που βλέπεις μπροστά σου. Είτε όταν σε ενημερώνει για κάτι, μπαίνω στο YouTube και ψάχνω να βρω Πώ να σα αυτό το καναπέ του Ικαία που έχω πάρει, Γιατί από το manual δεν βγάζω άκρη. Mm -hmm. Ή βλέπω ειδήσει. Ή διαβάζω οτιδήποτε. Να ενημερωθώ ή να εκπαιδευτώ. Κάτι το οποίο λοιπόν μου μαθαίνει κάτι ή με ενημερώνει για κάτι, το προσέχω. Γιατί αυτό κυνηγάμε. Την προσοχή του κοινού κυνηγάμε. Δεν κυνηγάμε κάτι άλλο εδώ. Ο δεύτερο λόγο είναι να πάρω έμπνευση. Θέλω να βάψω το γραφείο μου. Ιδέε για διακόσμηση χώρου. Ιδέε για στολισμό μπαλκονιού τα Χριστούγεννα ιδέε για κάρτε. Ψάχνω να βρω ιδέε, έμπνευση. Θε να ψάχνω στο Instagram, θε να ψάχνω στο LinkedIn, θε να ψάχνω στο LinkedIn, λέω, μακάρι. Στο Pinterest, θε να ψάχνω στο YouTube, στο TikTok, οπουδήποτε. Έμπνευση λοιπόν. Εκεί θα βάζα και λίγο και το παρακίνηση, γιατί με εμπνέει να γίνομαι καλύτερο άνθρωπο. Τα motivational post. Ή για να ψυχαγωγηθώ. Από τη στιγμή που το περιεχόμενό σου δεν δίνει τίποτα από αυτά τα τρία, ο κόσμος το προσπερνάει σαν να μην υπάρχει. Κάποια λοιπόν στιγμή το Instagram ξεκίνησε να μην είναι πλέον φωτογραφίες απλές και βρήκανε άνθρωποι μέσα, βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό και τα Carousels, αλλά και το IGTV, να είναι αιωνία του η μνήμη. Το, το ποιο το IGTV? IGTV. IGTV, α, ο. Oh. Yeah. Το είχα ε, ξεχάσει αυτό. Ναι, πρό πρόπερι, έφυγε. Λοιπόν, ήταν λοιπόν μια προσπάθεια του Instagram που του αρέσει να παίρνει ιδεούλε από εδώ και από εκεί, stories, Snapchat κτλ. να προσπαθήσει να δώσει ένα μεγαλύτερο format βίντεο στην πλατφόρμα. Και πληροφορία, το IGTV ήταν το μοναδικό σημείο παίρνω το γραφικό μα που μπορούσε να είχε σύνδεσμο ε, link σε εξωτερικό σύνδεσμο όσοι ακόμα δεν είχαν το swipe up, το περιβόητο το μύθος το swipe up, ε. να, ναι, νόμιζε ο κόσμος ότι θα πάει 10.000 followers, θα πάρει swipe up και θα χεστίσει το χρήμα, θα γίνει εκατομμυρίχος, θα βγει με την Bugatti μετά έξω ναι. και παλεύουμε να πάνε 10.000 followers για να πάρουν το swipe up. Ναι, και τώρα που πήρανε όλοι το link sticker το είδαμε τι, τι έχει γίνει και πόσοι βγάλαν λεφτά από το Instagram. Λοιπόν, αλλά ειδικά μέσα τα καρουσέλ και κάποιου. Όλο το παιχνίδι ξεκίνησε από την κοινότητα των designers γιατί μπορούσαν να σχεδιάσουν και βρήκανε λοιπόν ότι αυτά τα 10 slides γιατί το carousel, στα, το carousel στο instagram τι είναι μια αλληλουχία φωτογραφιών μέχρι 10 να. που τις κάνεις με το δάχτυλο σαν να ξεφυλίσεις ένα βιβλίο και παρακολουθείς αντί λοιπόν να βάζουν 10 φωτογραφίες εκεί σχεδίασαν εκεί πέρα μια ιστορία, ένα mm. μάθημα οπτική δηλαδή επικοινωνία. μπορούσαν mm. να το κάνουν, ήταν γραφίστες, ήταν designers και ξεκίνησα να δίνουν μικρά μαθήματα. Αυτό πήρε φωτιά το 19. Ισχύει, ισχύει. Θυμάμαι και εγώ δηλαδή ακολουθούσα πολλού designers που έκαναν. UX Ακριβώς. designers, graphic designers. Μπράβο. Αυτό το τρένο, λοιπόν, έτυχε και καβάλισα. Γιατί ακολουθούσα τότε του ανθρώπου και το είδα. Mm. Και το design, υπόβαθρο μου, με βοήθησε να το καβαλήσω και σωστά. Και αυτό με βοήθησε να έχω την έκρηξη που είχα. Που ήταν μια έκρηξη καλή, δηλαδή που δεν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει αυτή η έκρηξη. Οκ okay. Αλλά ήταν για... ένα τρόπο λοιπόν, ναι, για πες. Ε, Θα ήθελα να μα πει πώ έγινε, ποιο, ποια ήταν η στιγμή που. Αμέ. Δεν Είναι... κάτι, κάτι παίζει εδώ. 15 Δεκεμβρίου 2019 η στιγμή, το θυμάμαι. Ναι, έκλεισε χθε ε, τρία χρόνια. Χρονιά πολλά. Ο Χριστό και παν. Ναι, παιδιά. Επηδητιακό επεισόδιο σήμερα. Απίστευτο. Πώ πω, πω. Λοιπόν, Ωραία. ο κόσμος λοιπόν ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάτι διαφορετικό, γιατί ήταν κάτι διαφορετικό. Ξεχώρισε. Mm -hmm. Έσπασε αυτό το pattern. Πήρανε τεράστια ανάπτυξη αυτοί που παίξαν σωστά τα χαρτιά. Δημιουργήθηκαν πολύ ωραίες κοινότητε γύρω από αυτού του λογαριασμού. Το Instagram έγινε ένα ισχυρότερο community εργαλείο διαχείριση κοινότητα. Ταυτόχρονα γινόντουσαν προσθήκε, μπορούσε να κάνει πλέον, να βάλει πολλά άτομα σε ένα, σε, στα προσωπικά μηνύματα, να έχει μέχρι 20 δημιουργού. Ε, Ήρθαν τα Instagram Lives με περισσότερου από έναν καλεσμένους, Αυτή ήταν η ανάγκη του COVID. Να βγει, γιατί έβγαινε πάρα πολλοί κόσμο στα live. Mm -hmm. Ε, πήρανε το link sticker άλλη δημιουργή συνέβησαν πράγματα τέλο πάντων βγήκανε τα pin comments η δυνατότητα να καρφιτσώσεις comments ε, στο, να κάνεις μια επιλογή δηλαδή από όλα στα σχόλια και να έχεις τρία επάνω mm -hmm. μετά ήρθαν και τα pin posts και βέβαια ήρθαν και τα reels γιατί όταν έχεις μια πλατφόρμα η οποία δείχνει αποδεικνύει μάλλον το τι θέλει ο κόσμος να καταναλώνει γιατί οι πλατφόρμες δεν ορίζουν τις συνήθειες του κόσμου ανταποκρίνονται στον τρόπο που θέλει να καταναλώνει ο κόσμος ήρθε λοιπόν ένα TikTok και είπε μαγεσί ακολουθείτε ή κλείνετε οι πλατφόρμες οι υπόλοιπε προσαρμόστηκαν YouTube, YouTube Shorts, Instagram, Instagram Reels Facebook, Facebook Reels κτλ. Έγινε λοιπόν το Instagram μια πλατφόρμα δημιουργία περιεχομένου και όχι απλά παράθεση φωτογραφιών. Αυτό πάλι κάποιοι βρήκαν ευκαιρία και γιγαντώθηκαν τόσο σε επίπεδο follower όσο και επίπεδο επιχείρηση και κάποιοι άλλοι ακόμα γκρινιάζουν. Μου λείπει το παλιό Instagram, τι θα κάνουμε και καταραμένοι αλγόριθμοι και mm. καταραμένο TikTok και κάθομαι και κλαίω τιμούρια μου και αυτό το κλαψομούνιασμα το οποίο είναι είναι στο DNA σου τελικά, δεν έχει. Αντί να δεις την ευκαιρία και να απογειωθείς, να, ναι, το και ναι. Που για το παλιό Instagram. Ε, πάντα θα υπάρχουν αυτοί. Εντάξει, οκ, okay, ρε παιδιά. Σε κάθε <στάξει> αλλαγή αλγόριθμου τα ίδια. Και σε κάθε αλλαγή πλατφόρμας. Εντάξει. Μπράβο, ναι. Εντάξει. Ακόμα μερικοί μπορεί να αναπολούν το MySpace, ξέρω εγώ. Ναι, <στάξει> ναι, ναι. Λοιπόν, το, τι α, ε, Εγώ αναπολύσα πρόσφατα το Poke στο Facebook που υπάρχει. Πρέπει <στάξει> να το... Έχει <στάξει> Poke ακόμα. Υπάρχει <στάξει> λοιπόν, παιδιά, θα θα πατήσετε στο search bar Pokes και θα σας βγάλει μια, τη λίστα των, φίλων, των φίλων με ένα κουμπάκι από δίπλα για να τους κάνετε poke πριν απο... από καμιά εβδομάδα πόκαρα ε, <coughs> όλους τους φίλους και κάναμε back and forth poking. Εντάξει, απίστευτες αναμνήσεις. Απίστευτες αναμνήσεις. Τότε. <laughs> Εντάξει, μιλάμε, Οκ. Okay. Εγώ έχω ξεκινήσει και πιο παλιά το ταξίδι στον υπολογιστή. Του υπολογιστέ με πέντη, Pentium 286 με 20 MB σκληρό δίσκο. MB. Okay. Δεν χώραγε ένα MP3 το ορεινό. Δεν χώραγε μέσα στο σκληρό μου δίσκο. Λοιπόν. Και έχουμε λοιπόν ένα, Δεν έχουμε διαφορετικό Instagram. Έχουμε διαφορετικέ συνήθειε ανθρώπων και διαφορετικέ τάσει ανθρώπων. Και οι πλατφόρμε είναι αρκετά έξυπνε ώστε να προσαρμόζονται. Και αντί λοιπόν και εμεί να αντιγράψουμε τι πλατφόρμες και να προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε, να προσαρμοστούμε στο τι βλέπουμε πλέον ότι αρέσει στον κόσμο και στα νεαρότερα δημογραφικά τα δηλαδή, να καταναλώνουν, παραμένουμε και, και κοροϊδε... σαν αυτού που κοροϊδεύαμε κάποτε. Τα αγύρι στα μυαλά. Οι... ναι ναι. Τότε ήταν ναι, οι... οι boomers Που τώρα εμείς θα γίνουμε boomers σε λίγο Τέλος πάντων λοιπόν, Θα είμαστε οι αντίστοιχοι boomers Έχουμε λοιπόν μια διαφορετική πλατφόρμα. Και έχουμε πλέον και την ανάγκη του κόσμου να δεθεί μέσα τα social. Περνάει αρκετό χρόνο στα, στα social, του αρέσει αυτή η επικοινωνία και η ανάγκη για δημιουργίε κοινοτήτων γύρω από δημιουργού ή γύρω από παρέες, γύρω από ομάδε δημιουργών, είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Ότι τα social μα δεν είναι ένα, μια δεξαμενή πελατών. Mm πιο χρήσιμο θα έβλεπα να πείσουμε τον πελάτη να έρθει να μας ακολουθήσει στα social παρά να πείσω τον follower μου να πάει να αγοράσει. Είναι ναι. πιο δύσκολο. Είναι, είναι, inbound στρατηγική, ξεκάθαρα. Ναι. Ακριβώς. Ωραία, θες να μας μιλήσεις έτσι, με... Θες να μας μιλήσεις για τον εαυτό σου. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, η έκρηξη. Εγώ, εγώ εκεί <laughs> επιμένω. Είμαι ο Χρήστος. <laughs> <laughs> είμαι είμαι τάβρος, με οροσκόπο δίδυμο. Α, και εγώ είμαι ο Ταύρος. Αλήθεια. Ε, 21 Μαΐου. 21 Μαΐου ε... είναι διπλή ημερομηνία, απλά το 1974 που γεννήθηκα, ναι, πληροφορία, ε, ε, ήταν στον Ταύρο. Κάποιες χρονιές πέφτει στο δίδυμο. Ναι, α, είμαι με μεσο... 16 Μαΐου. Μέσω τυχεία. Λοιπόν, okay. ξε... βλέπω λοιπόν, έχω ξεκινήσει να δουλεύω το Instagram σαν εκπαιδευτικό περιεχόμενο το Μάρτιο του 19, που ανεβάζω χαζοκόουτς ή όχι χαζοκόουτς, business συμβουλέ σαν φωτογραφικά. Δηλαδή, ανεβάζω μια ωραία τάκα και κάτω στο, στην περιγραφή δίνω λίγο κάποιε πληροφορίε. Γιατί έτρεχα τα συνέδρια τότε και ήθελα να κρατάω τον κόσμο των συνεδρίων λίγο ενεργό μέσα στη χρονιά μέχρι να έρθει το επόμενο συνέδριο. Ήταν δηλαδή μια ανάγκη διατήρηση δημιουργία κοινότητα. Το Σεπτέμβριο βλέπω τα καρουσέλ σε πλήρη του έκταση από δύο designers, τρεις designers, και, και, με μαγεύει. Και λέω, Χριστέ μου, αυτό είναι. Και ξεκινάω το Σεπτέμβριο να σχεδιάζω καρουσέλ. Ελληνικά. Το περιεχόμενο ήταν ελληνικό τότε. Το Νοέμβριο έχω το, το, το τελευταίο μου συνέδριο πριν τον COVID. Βγαίνω από ένα συνέδριο σκασμένος, κουρασμένος από την παραγωγή, από την οργάνωση, από το τρέξιμο, από όλα αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν ξενύχτια κτλ. Και δεν θέλω να δω άνθρωπο που βγαίνει μια αντίδραση να κλειστώ αλλά δεν μπορούσα να κλειστώ. Κλείστηκα από τις offline επαφές και έβγαλα πάλι αυτή την ανάγκη στο, στο Instagram. Το design μου το προσέχουν οι δημιουργοί, γιατί ήταν πολύ καινούριο φρούτο τα καρουσέλ, και ξεκινάω και κάνω επαφές και συστήνω με κόσμο και γνωριζόμαστε ξένους δημιουργούς. Που μου λένε, δεν καταλαβαίνω τι λες, αλλά μου αρέσει το design. Γιατί δεν το κάνεις στα αγγλικά, από δύο λοιπόν ανθρώπους που είχα αρχίσει να σέβομαι και είχαμε γίνει φίλοι, τον Μάριο και τον Ντέιβ. 15 Δεκεμβρίου αποφασίζω και κάνω το πρώτο μου αγγλικό post. 553 followers τότε. Τώρα είναι τα 553-535, δεν θυμάμαι. Και βάζω σαν στόχο να αποστάρω καθημερινά, όπως το έβλεπα να συμβαίνει, να έχω συνέπεια, να το παλέψω και να φτάσω τους 10.000 followers σε ένα χρόνο το Μάρτιο που ξεκίνησα, ξεκίνησα με 250, έτσι ξεκινάμε όλοι. Μα δίνει το Instagram την επιλογή να καλέσουμε του φίλου από το Facebook. Καλούμε όσου έχουμε, όσου και να έχει. 200 followers έχει. Ε, friends, 5.000. 250 ακολουθούν. Δεν ξέρω γιατί. Καταλήγει <laughs> με <laughs> <laughs> 250 followers στο Instagram ή εκεί. Και βάζω λοιπόν αυτό το όνειρο. Σε ένα χρόνο 10.000 followers. Και ξεκινάω. Όταν έπιασα του πρώτου χίλιου, 3 Ιανουαρίου 2020, ξεκίνησα να καταλαβαίνω ότι μάλλον θα γίνει νωρίτερα το πράγμα. Mm. Όταν σε δύο εβδομάδε. Σε δύο εβδομάδε. Εντάξει, 500 followers. είχα και έπιασα άλλου 500. Όταν okay. πιάστηκαν οι 10.000 στις 25 Μαρτίου νομίζω ήταν, 100 μέρες σχεδόν μετά, 110 μέρες μετά, είχα αρκετέ γνώσεις για να καταλάβω ότι θα γίνει νωρίτερα και 25.000 Σχεδόν στα γενέθλιά μου, 21 Μαΐου. Και κλείσαμε μια χρονιά έχοντας 100.000 followers. Οργανικά. Οργανικά, ε. Από καθημερινό posting. Κοινότητες, παιχνίδι κτλ. Καιτλ. Και σε δύο χρόνια 160.000 followers. Οκ. Okay. Και... Πήγε καλά. Και μετά... Δημιουργήθηκε ανάγκη για τον ελληνικό λογαριασμό, με συζητήσει εδώ με φίλου. Γιατί η επαγγελματική μου ατζέντα με έφερε πιο κοντά στο ελληνικό περιβάλλον και ήθελα να ξεκινήσουν εδώ κάποιε σχέσει. Και με την παρότριση, την... όπω ακριβώ άκουσα κάποιου ανθρώπου και το γύρισα στα, στα αγγλικά, άκουσα και κάποιου ανθρώπου και ξεκίνησα και το ελληνικό μου ταξίδι, προσπαθώντα τώρα να χτίσω αυτή την παρέα που τώρα αριθμεί 35.070 followers περίπου σήμερα, 80, δεν ξέρω πώ mm -hmm. είμαστε. Και προχωράμε. Με στόχο πλέον να κλείσει η επόμενη χρονιά. Δηλαδή, σε έναν χρόνο από σήμερα να έχω 100.000 στο ελληνικό Instagram. Okay. Ε, Οκ. Ε, ακολουθ, 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 σε... Ακολουθεί την ίδια στρατηγική που ακολούθησε για τον ξένο λογαριασμό σου. Όχι, όχι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα γιατί έχουν μπει νέε παράμετροι. Πλέον okay. υπάρχει μια. Έχει, α, α, αυτό το attention έγινε πλέον μια επιχείρηση. Γιατί τότε δεν είχα. Εί, είχα τι επιχειρήσει μου τότε. Είχα την εταιρεία με τους DJs, είχα τα συνέδρια είχα πράγματα. Αυτή όμω η επιτυχία στο Instagram, εγώ δηλαδή μπήκα στο Instagram όχι με μια επιχείρηση δομημένη. έκανα το Instagram επιχείρηση. Υπάρχουν δηλαδή δύο, δύο είδη επαγγελματιών. Άνθρωποι που μπαίνουν με μια επιχείρηση και ψάχνουν το attention και άνθρωποι που μπαίνουν για του χύψη λόγου να μοιραστούν αυτό που του παθιάζει, έχουν το attention και πάνε να το κάνουν επιχείρηση. Mm. Χρειάζεται διαφορετικά skills, αλλά που λένε πολλές φορές, μα ξέρω και κάποιους, ας πούμε, που έχουν ε, 2.000 followers και βγάζουν πιο πολλά λεφτά από αυτό που έχει 100.000 followers. Ναι, γιατί ο ένας έχει μια στιμενη επιχείρηση ο άλλος δεν ξέρει να κάνει μονετάγιστο attention. Mm -hmm. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Χρειάζεται skills και στα δύο πράγματα. Οπότε αυτό το, το, το ταξίδι, ένα ταξίδι που με κούραζε, με ξεκούραζε, ε, ένιωθα ότι δεν θα σου πω και εγώ, γιατί εγώ δεν πιστεύω στο burnout, ε, και, δηλαδή, ό, όχι ότι δεν υπάρχει, δεν πιστεύω ότι μπορεί να, να πάθεις burnout κάνοντας πρώτον αυτό που σου αρέσει και μοιράζονται και κάνοντας δημιουργία περιεχομένου. Mm. Ε, και μου έχει δώσει πολύ περισσότερα από τι αρνητικέ δηλαδή, από τις αρνητικές στιγμές, αλλά η στρατηγική έχει οριμάσει, πλατφόρμες περιμένουν, χρειάζομαι μια γενικότερη στρατηγική την οποία τη δουλεύω τώρα με τους ανθρώπους μου και με τους δικούς μου συμβούλους να αφιερώσουμε μία χρονιά σε άλλε πλατφόρμε πλέον, συνολικό, μια χρονια σε αλλε πλατφόρμες συνολική. Τόσο σε short form content, Instagram δηλαδή, TikTok και, και YouTube Shorts, όσο και σε long form content, με εβδομαδιαία πλέον podcast και, και YouTube. Αυτά ξεκινάμε 1η Ιανουαρίου να τα κάνουμε. Έχει γίνει, έχουν μπει okay. δηλαδή, τα συστήματα Podcast, τι, τι, podcast. Ένα podcast που θα δω που θα με βγάλει. Ε, και στη γίνεται. Λένε όλοι, θα δω που θα με βγάλει σχετικά, γιατί θα σου πω. Okay. Όλοι λένε βρε, τονεί και ξεκίνα και κάνε. Και εγώ λέω, πίπες. Ξεκίναμε να, να μιλά για αυτό που σου αρέσει, για αυτό που σε παθιάζει, για αυτό που θα σου βγαίνει αβίαστα. Mm. Και η πορεία θα σου δείξει το που θα στρίψεις Πρώτα ξεκινώ να περπατάω. Mm. Δεν λέω τώρα αν θα κάνεις ένα podcast για αυτοκίνητα ή για ψαρέμα και δολώματα ή θα κάνεις για αυτό. Λέω ήδη πράγματα που σου αρέσουν. Ναι, Η ναι, ναι. πηξίδα σου δηλαδή είναι ήδη μέσα σου. Ξεκείνα να μιλά για αυτό που σου αρέσει. Κάπω έτσι ξεκίνησα και εγώ το 3K marketing. Ακριβώ. Χωρί στόχο, χωρί monetization τέτοιο. Μπράβο. Εγώ λοιπόν θέλω να ξεκινήσω και να μιλάω για δημιουργικότητα, για περιεχόμενο, για κοινότητε, για Instagram, για το ταξίδι μου σε άλλε πλατφόρμε, για τα λάθη μου. Να κάνω ένα documentation τη πορεία μου. Δεν περιμένω εγώ να γίνω αστέρι στο LinkedIn. Που έχω ένα πολύ καλό φίλο και αγαπητό που με κοουτσάρει εκεί, ή να πιάσω 20.000 followers στο YouTube, για να αρχίσω να μιλάω για το YouTube. Οκ. Okay. Να σου πω κάνω. Το, το επεισόδιο αυτό. Τώρα, παιδιά, είναι 16 Δεκεμβρίου παρεμπιπτόντως, ε, Αυτό θα, θα βγει με, ε, κάπου στο Γενάρη, λογικά. Λέει. Οπότε, άμα το έχει ξεκινήσει, πώ να μα πει. Ε, ποιο είναι το podcast, για να το ακούσουν και οι ακροατέ, να κάνει το πώς το λένε, να, να ξεκινήσεις δυναμικά. Συγγνώμη, ε, εσύ δεν μπορεί να κάνεις editing την περιγραφή. Ε, μπορείς να μας το πεις τώρα. Α, ναι, ναι. Α, α, τώρα ένα τρέχον τίτλος που έχω, ναι, ναι. Ένα, ένα, working title, είναι «Η στάση του Νίκα». Α, μπράβο, ναι, μου το έχεις ναι, πει. Όχι ναι. «Η στάση του Νίκα», ο Μέγας Κωνσταντίνος κτλ. «Η στάση του Νίκα». Μια διαδρομή στα social media, στη δημιουργικότητα κτλ. «Η στάση» ή πληθυντικός «Η στάση». Ναι. Οι στάσει. Ναι. Okay. Γιατί θα είναι, παιδί μου, ε, καλησπέρα. Ε, τώρα, είμαι ο Νίκα, Σήμερα κάνουμε μία στάση και μιλάμε για ε, design. Σήμερα κάνουμε μία στάση και οπότε κάθε... θα είναι μία διαδρομή, λοιπόν. Και κάθε mm -hmm. επεισόδιο θα είναι μία στάση που θα μιλάμε. Ναι, κατεβείτε, έχετε 30 λεπτά. Πάρτε τη ρόπιτα. Από, το, από τον μαρέσει, Αρβέδη, μαρέσει. Στην ναι. Θα δούμε τώρα. Μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Αυτή είναι η αρχική ιδέα. Mm. Είναι σχεδόν όσο καλό τίτλο είναι και το k marketing. Δεν τον φτάνει βέβαια. Όχι βέβαια, με τίποτα Αλλά... του λείπουν του τουλάχιστον δύο κιλά για να τον φτάσει Έτσι <laughs> Ωραία <laughs> Αλλά, Τι να κάνουμε, <laughs> δεν έχουμε Λοιπόν, οπότε ήταν ένα ταξίδι και είναι ένα ταξίδι ακόμα πολύ δημιουργικό Το οποίο, νόντα και αγαπητοί φίλοι και φίλες, βασίστηκε σε δύο αρχές Τις οποίες τις έχω ευαγγέλιο, είναι δύο μάντρα Και το ένα είναι, είναι αγγλικά, είναι make them care, make them share Κάν' να νοιαστούν, κάν' να το μοιραστούν. Mm -hmm. Και το άλλο είναι η πρώτη φράση από ένα βιβλίο, το οποίο έχει γραφτεί για άλλους λόγους. Ε, είναι το βιβλίο λέγεται Sales Without Pitching Manifesto. Ah. Και η πρώτη φράση... ναι. David C. Baker. Ναι, κάτι τέτοιο νομίζω είναι και πίσω στη βιβλιοθήκη είναι. Και η πρώτη φράση, σχεδόν μια της τις πρώτες του βιβλίου είναι Instead of presentations, start conversations. Mm. Βέβαια μιλάει για πωλήσει, αλλά μου τέριαξε πάρα πολύ. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι όλα μα τα post στο Instagram είναι ουσιαστικά παρουσιάσει, βγαίνουμε και λέμε στον άλλον, πάρε η φωτογραφία μου, το προϊόν μου, το αυτό κτλ. Και, και, έχουμε ξεχάσει το ότι τα social media έχουν και το social στοιχείο γιατί πρέπει να αρχίσει συζητήσει στα social media. Τα post δεν είναι παρουσιάσει. Ναι. Κάθε σου post πρέπει να είναι η αρχή μια νέα συζήτηση και όχι το τέλο μια διαδικασία. Το ετοίμασα το Μπράδο. post, αλλά τέλο. Είναι αρχή το κάθε post. Αυτές αυτό, λοιπόν οι δύο αυτούρο... φράσει. Αυτό το κάνει, sorry, αυτό το κάνει πάρα πολύ καλά ο, ο Άγγελος ο Περλέγκας, πάντως, στο, στο LinkedIn που, το... που τον είχα από τα πρώτα επεισόδια. το Ενώ κάνει μισό. φανταστικά ε, στο LinkedIn, ποστάρει πραγματάκια και μετά... Ε, ε πώς λέγεται? και ε, <σταλείξε> έχει κάνει κάνει interact νάχι, νάχι. από κάτω, Έτσι. και, <σταλεί> αλλά meaningful, πολύ ουσιώδες συζητήσεις. Έτσι oh. ακριβώ. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ξεκινά συζητήσει. Κάνε τον θεατή αναγνώστη αυτό μέρο mm. αυτού που πόσταρε. Γιατί αν δεν το νιώσει δικό του, δεν πρόκειται να αλληλεπιδράσει. Mm. Δεν με αφορά, θα σου πει. Αυτό είναι κάτι δικό σου. Οκ. Mm. Okay. Mm. Δεν εμπλέκομαι εγώ. Αν το σκεφτόμασταν στον έξω κόσμο, θα ήταν αστείο να εμφανίσει σε μία παρέα, να πετάξει τη μαλαχιά και να φύγει. Θα σε κοίταγαν όλοι σαν χαζό. <laughs> Τι ήταν αυτό τώρα. Είσαι. Ήρθε και μάλιστα χωρί <laughs> λόγια. Ε. Βγαίνει μέσα, του δίνει μια φωτογραφία και γυρνά και φεύγει. Δηλαδή σκέψω να σε καλέσω να κάνει ένα TEDx event, ένα, ένα, να δώσει ένα keynote presentation, να ανέβει επάνω, μούγκα, να δείξει δύο slides πίσω στην παρουσίαση και να φύγει από τη σκηνή. Ο κόσμο δηλαδή, θα έμενε. Τι έγινε τώρα, Ποιο, ποιο είναι αυτό, Τι έκανε τώρα. Δεν μα κάνει Αντρίβος. στον ε, offline κόσμο. Αν λοιπόν δεν λειτουργεί εκτό, γιατί να λειτουργήσει εντό, αφού πάλι σε ανθρώπου μιλά. Άνθρωποι είναι και εδώ. Αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε του αλγορίθμου, αντί δηλαδή να προσπαθούμε να καταλάβουμε του ανθρώπου. Πολύ σωστό. Όντω. Ε, ωραία. Α. Ε, να... Τι λέγαμε πριν. Ήθελα, ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα έτσι για το πιο πρακτικά για το Instagram. Ρωτήσω τι θέλει. Πεις... Με ρώτησε για το πώ το κατάφερε, το, ναι, για το ναι. ταξίδι μου κτλ. Τα Αλλά μπορώ να σου πω και πώ θα τα καταφέρουν και άλλοι, να σου πω ό,τι θέλει από... από πρακτικά πράγματα. Ήθελα. Α, μιλήσαμε σε κάποια φάση, είπε για monetization. Ναι. Θε να μου πει γενικώ, ποιοι είναι οι τρόποι που, κα... που μπορεί να κάνει monetize την πλατφόρμα, πώ την κάνει εσύ monetize. Κάποια best cases, κάτι που, που έχει συζητεί από Ωραία. άλλον έχουμε, καταρχήν, είναι, εντάξει, το ξέρουμε, αλλά το, θα το πω ξανά, Να, ε, έχουν... Συγγνώμη, παρακαλώ. μία, μία διευκρίνηση. Δεν είσαι η Τούνη, δεν είσαι, ξέρω εγώ, η... ποιος είναι, ο Μενεγάκη. δεν μάλιστα, είσαι, το είσαι ένας άνθρωπος, απλός. Είχα, είσαι ένας... Δα... είμαι ένας δάσκαλος. Δεν είμαι ούτε celebrity, ούτε τίποτα. Ναι, ναι, όχι. Λέω πως Αμα ναι. θέλει να πει. Έχει 0 followers και λε, θέλω να γουρτιστεί ο Instagram. Το πας εκεί. Α, να ναι. πα εκεί. Ωραίο. Πώ πώς μπορώ να το κάνω monetize, πώ μπορώ να το κάνω το επάγγελμά μου, πώ μπορώ να γίνω επαγγελματία Instagrammer. Δεν γίνεται. Το επαγγελματία Instagrammer δεν γίνεται, γιατί δεν έχει άμεσο τρόπο να σε πληρώσει μια πλατφόρμα ναι, okay. ένα μοντέλο που έχει το YouTube. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να βγάλει χρήματα από το YouTube δημιουργώντα περιεχόμενο. Στο Instagram δεν γίνεται. Αν από πίσω δεν έχει επιχείρηση, δεν μπορεί να κερδίσει χρήματα από το YouTube. Ωραία, ας οι προσπάθειες, καλά, δηλαδή. για, να, για, να, για να μην φανώ outdated, uh -huh. και οι προσπάθειες που γίνανε πέρσι για τα subscriptions, uh -huh. δηλαδή υπάρχει τρόπος, ε, ε, το πέρσι δηλαδή το Instagram ξεκίνησε πρώτον, ανάλογα με τα views που έχουν τα reels σου, να ξεκινάει και να μοιράζει ένα μικρό κομμάτι από την πίτα, νομίζω δόθηκαν 100 εκατομμύρια, Ακούγονται πολλά, αλλά άμα τα μοιράσει σε ένα εκατομμύριο ε, ανθρώπου που είναι περιεχόμενο, που είναι πολύ περισσότεροι, θα δει ότι παίρνει τελικά 100 δολάρια. Ε, με 100 δολάρια δεν, δεν, θεωρείται κανεί instagramer ή Reeler. Ναι. Λοιπόν, και τα subscriptions τρέχουν έξω. Περιμένω να τα δω. Να πει ότι, οκ, okay, πλέον ένα μοντέλο που έχει και το YouTube και τα λοιπά. Με... Κάποιο γράφεται δηλαδή με μια συνδρομή που έχει ορίσει εσύ από την οποία συνδρομή ένα ποσοστό θα φύγει στην προμήθεια της Google, Android ή στην Apple, το Instagram ακόμα δεν κρατάει προμήθεια, αλλά κάποια στιγμή θα αρχίσει να κρατάει και αυτό. Αν λοιπόν έχεις μια μηνιαία συνδρομή 5 δολάρια, εσύ θα παίρνει τα 3. Και μην ακουστεί αυτό κάπω, ατυχέ το παράδειγμα, δεν θα παίρνει τα 3, μπορεί να παίρνει τα 3,65 δολάρια. Λοιπόν, αν λοιπόν εσύ τώρα καταφέρει και πίσει χίλιου ανθρώπου. Να γραφτούν σε, αυτό το, σε αυτή τη συνδρομή που θα του έχει αποκλειστικά ρίδι, αποκλειστικά stories, αποκλειστικό περιεχόμενο κτλ. Ναι, θα βγάζει 3000 το μήνα. Οκ. Okay. Εντάξει. Όχι, πε πώ έχει μια επιχείρηση, ρε παιδί μου. <σχέσουσες> Μπράβο. Η επιχείρηση λοιπόν είναι διαφορετικό. Αν λοιπόν κάποιο ξεκινάει από το 0 τώρα εδώ ξεκινάνε τα αιρετικά. Λοιπόν, και θέλει να πετύχει, τι χρόνο μου δίνει. Να πετύχουμε σε τι χρονοδιάγραμμα το δούμε. Κοίτα, είμαστε γύρω στη θεωρία. Όχι, όχι, εμεί. Όχι α, οκεί. Το, το, τι, okay. τι χρόνο του δίνει αυτού να πετύχει. Μέσα να σε, ένα, ξεκινά... σε, σε, σε ένα χρόνο να έχει. Ωραία, έχεις... το ένα χρόνο, το ένα χρόνο είναι καλό διάστημα. Λοιπόν, yeah. Να έχει λοιπόν. καταφέρει μετά από ένα χρόνο να μπορεί να έχει κάποιο εισόδημα από εκεί. Ωραία. Δηλαδή να, να φέρνει πωλήσει στην επιχείρησή σου. Οκ. Yeah. Okay. Yeah. Λοιπόν. Πάμε. Νούμερο ένα. Λένε ότι το, το, το Instagram και γενικότερα το social media marketing αργεί, είναι μαραθώνιος. Δεν έχει αποτελέσματα γρήγορα, αλλά όταν ξεκινήσει και λειτουργεί έχει αποτελέσματα καλά και διαρκείας. Γιατί αυτό? Γιατί τα social media είναι ανθρώπινες σχέσεις και οι ανθρώπινες σχέσεις αργούν. Η εμπιστοσύνη αργεί να έρθει, η οικειότητα αργεί να έρθει. Αν λοιπόν κάποιο θέλει αποτελέσματα γρήγορα, ο δρόμο του digital marketing είναι οι διαφημίσει. Τέλο. Στοχεύω, έχω το προϊόν μου, έχω σετάρει τα συστήματά μου, τα sales page μου, τα pixels μου, όλα αυτά και τα λοιπά, το e-shop μου, ό,τι έχει ο καθένα, τρέχει τη διαφήμιση του, επενδύει και περιμένει να πάρει το return on investment του. Το δίνει σε έναν άνθρωπο, ή αυτό το κάνει μόνο στο μαξέρι και πουλάει. Αυτή είναι η πώληση. Δεν χρειάζομαι κοινότητα γι' αυτό, διαφημίζω τα προϊόν, το παρουσιάζω σωστά. Δοκιμάζω τα, τα, τα okay. γραφιστικά μου, τα, τα, creative μου, τα κείμενά μου, ελέγχω τα funnels μου, κοιτάω όλα okay. τα okay. αυτά του digital marketing. Πολύ τα ωραία και τα όλο ενδιαφέροντα. Πολύ, ωραία. Όταν λοιπόν θέλω πωλήσει, πάω στη διαφήμιση. Όταν θέλω να χτίσω όνομα, να χτίσω αναγνωρισιμότητα, να uh, δημιουργήσω ένα brand, να χτίσω μια παρέα γύρω μου η οποία θα μιλάει για μένα, πρέπει να πάω με τον τρόπο τον πιο αργό. Κάποτε παίρναμε σβάρνα τα networking events, τα συνέδρια, αυτά, βγαίναμε έξω, μιλάγαμε, κατεβαίναμε στην πλατεία του χωριού, γνωριζόμασταν με κόσμο κτλ. Τώρα έχουμε τα social media. Δεν είναι λοιπόν παιχνίδι άμεση πώληση. Αν ξεκινήσει τα social media για να, για να πουλά, δεν θα μεγαλώσει ποτέ. Μπορεί να πουλήσει, αλλά δεν θα μεγαλώσει ποτέ. Γιατί πλέον εξυπηρετεί τη δική σου ατζέντα. Και ο άλλο το καταλαβαίνει αυτό. Και όταν νιώθει ότι πουλά, η άβρα σου είναι θέλω κάτι από σένα και ο άλλο σηκώνει άμυνε. Αυτό ισχύει και στι σχέσει. Πήγαινε σε ένα μπαρ και να γράφει στο μέτωπο θέλω να αυτόσω Λοιπόν, δεν θα σου μιλήσει άνθρωπο. Λοιπόν, γιατί σε, σε πήρανε χαμπάρι, αγόρι μου. <coughs> όταν κατέβεις όμω με μια διάθεση αντί για να sell, για να πουλήσει, να βοηθήσει, help, οι άμυνε του άλλου πέφτουν γιατί δεν του ζητά κάτι, του δίνει. <coughs> Η, η, πορεία λοιπόν μια επιθυ... κάποιον που θέλει να πετύχει στο Instagram είναι για ένα χρόνο να ξεχάσει ότι έχει επιχείρηση από πίσω. Ξέχνα το. Και το είχα κάνει και ένα πώ. Θα φέρεσαι στο Instagram σου σαν να μην υπάρχει επιχείρηση από πίσω και θα φέρεσαι στην επιχείρησή σου σαν να μην υπάρχουν social media από πίσω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ετήσιο λοιπόν πλάνο σίγουρα. Θα ξεκίνα να μιλάω για αυτό το οποίο με παθιάζει σαν να μην υπάρχει από πίσω επιχείρηση. Δεν έχω δηλαδή πήγαινε και πάλι αυτό, πήγαινε και κάνει αυτό. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Γιατί όταν μιλάς για κάτι με συνέπεια, για αυτό που σου αρέσει, στη συνείδηση του κόσμου, ο κόσμο ξεκινάει και σε αντιμετωπίζει ω τον ειδικό. Έτσι δουλεύουμε σαν άνθρωποι. Μπε σε τα κανάλι στο YouTube, δε οποιαδήποτε. Όταν κάποιο μιλάει για κάτι συνέχεια, λέμε αυτό είναι ο ειδικό. Θα έδινα βάρο πάρα πολύ στι ανθρώπινε σχέσει, και επειδή δεν σε ξέρουν ακόμα για να έρθουν, θα πήγαινα εγώ να του βρω. Οπότε θα προσπαθήσω να γίνω μέλο παρεών, κοινοτήτων. Θα γνώριζα κόσμο. Όταν ξεκίνησα, δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσει η μέρα και να μην έχω γνωρίσει πέντε με δέκα ανθρώπου. Και εκμεταλλευόμουν νεκρό χρόνο. Δηλαδή, έμπαινα στην τουαλέτα και έβγαινα με πέντε φίλου. Γιατί αντί να κάθομαι να διαβάζω τι οδηγίε του Skip. Γιατί όταν δεν έχουμε περιοδικά τι οδηγίε του Skip, διαβάζουμε με του, Έχουμε κινητά όμω. Σαμπουάρι. Αυτό μπράβο. Τώρα λοιπόν έχουμε κινητά. Λοιπόν. Καταστροφή μεγάλη. Λοιπόν. Ναι. Και μετά μου, διάζει το πόδι, έχει κάτι λίγο στραβά και, και σηκώνεσαι και πας στον υπτήρα. το γελίο τη πάνω... αναγνώριση είναι αυτό, άστο. ναι, θα πέσω κάτω, λέω, θα με βρουν στο μπάνιο, με το κεφάλι. Δεν πατάει το ένα πόδι κάτω. <Σιναι> λοιπόν. Ναι. <Σιναι> 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 εγώ καθόμουν και γνώριζα κόσμο στο Instagram. Ωραία. Λέκα, Λέκα, με, εγώ, αλλά με, τη διάθεση αυτοίκο. να γνωρίσω, ρε παιδί μου. ναι, ναι. Είδα το προφίλ σου, είσαι φοβερός φοβερό και θυμάμαι ακόμα. Ακολουθώ έναν τύπο και του στέλνω ένα μηνυματάκι και του λέω πάρα πολύ ωραίο. Και μου απάντησε με ηχητικό μήνυμα και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Αυτό τότε ήταν ο. ο, ο, ο έχω τη φάτσα στο μυαλό και δεν θέλω το όνομά του, είχε 35-38.000 followers, στα μάτια μου ήταν Θεό. Εγώ με 800 και αυτό με 35.000. Θεό. Και μου το ηχητικό μήνυμα, Χρήστο, thanks so much, Στίβεν uh, Taylor. Νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα. Ακριβώ. Uh, UX Steven, ναι, ο Στίβεν κάτι. Λοιπόν, και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Λέω, Χριστέ μου, μου μίλησε. Μου μίλησε. Ο Θεό, ε. Ναι, αυτή η διάθεση λοιπόν εξωστρέφεια χρειάζεται πάρα, πάρα πολύ στην αρχή. Και το ταξίδι, όπως το λέω και στα μαθήματά μου, είναι μια πυραμίδα. Το ταξίδι είναι value, volume, quality. Πρώτα δηλαδή κάνω ένα ταξίδι εξερεύνηση να δω τι δουλεύει στο Instagram, σε τι ανταποκρίνεται το κόσμο, τι μπορεί να δώσει αξία στο κοινό μου, τι λειτουργεί. Τα πω στην εργαλεία, ε. δεν, δεν έχουν άλλο ρόλο χρήση. Είναι εργαλείο, δεν είναι έργα τέχνη. Κρέμασε ένα πίνακα στον τοίχο και είναι ωραίο να τον βλέπω. Γιατί άμα έχει κρεμάσει ένα πώ στον τοίχο σου, γιατί οι ίδιε λέξει χρησιμοποιούμε και είναι να το βλέπει, θα κάτσει να το βλέπει. Με τρει followers και τρία like από τη μαμά σου, τη θεία σου και, το, και τον κολλητό σου. Βάλιου, ένα ταξίδι εξερεύνηση να βρω τι δουλεύει. Όταν βρω τι δουλεύει, εστιάζω στο volume, σηκώνω την ένταση, να πάω από δύο πώ την εβδομάδα, τρία, να πάω στα 5, 7, 14 πώ την εβδομάδα. Ή μπορεί το volume να εκφραστεί σε άλλες πλατφόρμες. Τώρα η publica τη δουλεύει να πάω και να ξύσω την, το, στο TikTok κτλ. Και, και στο τέλος έρχεται το quality. Έλα τώρα να, να ραφινάρω. Περίμενες εσύ ή εγώ να έχουμε τον τέλειο εξοπλισμό YouTube ή podcast για να ξεκινήσουμε το podcast μας. Ξεκινάς τώρα, βρίσκεις την ιδέα, βρίσκεις τη συνέπεια, ξεκινάς και ε, κάνεις πράγματα το ανεβάζει, θα μπορούσε κάποιο να έχει ξεκινήσει με ένα podcast στο μήνα και τώρα να το κάνει εβδομαδίο. Τι συχνότητα έχει, Νόντα. Ε... Ε, μία φορά να δύο εβδομάδε. Ωραία. Εκεί λοιπόν. Εντάξει, μετά μπορεί mm. να πει ότι θα το, το κάνει και εβδομαδίο, αν το καταφέρει. Και μετά θα έρθει το ραφινάρισμα και το fine tuning. Και έλα τώρα να φτιάξουμε λίγο και το μικρόφωνο. Έλα να φτιάξουμε λίγο το design μα. Έλα να δούμε λίγο τα transition μα. Έλα να δούμε λίγο τα γραφιστικά μα. Το φωτισμό μα κτλ. Εμεί όμω οι τελειομανεί, και επειδή μας έχουν παπαγαλίσει στα μυαλά με το quality over quantity, mm -hmm. ναι, ε, το οποίο στα social πρόσεξε γενικότερα, είμαι αυτή τη λογικής. Δηλαδή, είχα διαβάσει ένα ωραίο ρητό, καλύτερα ένα γκολ από δύο δοκάρια. Einstein. <laughs> Έπεσε μπάλα, δεν, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, ε, λοιπόν. <laughs> Αλλά από την άλλη ισχύει και το ότι η ποσότητα θα σου φέρει την ποιότητα. Mm. Ναι, ναι, ναι. Θα... Θέλει και, και, τα δύο, σίγουρα. σίγουρα. Ναι, Στα media, Αλλά, αλλά σε ένα, σε, ένα, τόσο εφήμερο περιεχόμενο, αν δεν πιάσει την ποιότητα, αν δεν βγάλει επάνω 100 μαλακίες δεν θα βελτιωθεί ποτέ γιατί θα μείνει στο μυαλό σου και όλο. Value, volume, quality. Το ταξίδι σου λοιπόν σε κάποιον είναι. Ξεκίνα να προστάρει, ξεκίνα να πειραματίζεσαι, χωρί καμία σκέψη τι γίνεται, ε, βρες τι δουλεύει, μπορεί να περάσουν δύο μήνες, μπορεί να είσαι τυχερός και να το βρει σε δύο εβδομάδες, μπορεί να περάσουν δύο μισή χρόνια. Ε, έλεγε ένας μέντορας, ε, J JP, ο, Χαχ ο, ο, ο Info, έχει παγώ στο μυαλό μου τώρα, τέλος πάντων, ότι για να δουν αποτελέσματα στο YouTube, είχαν περάσει τρεις μισή χρόνια. Τρει ή μισή χρόνια. Δεν, είχαν μασίσει, δεν κόλωναν. Εκεί συνέχιζαν. Mm. Και στα 3,5 χρόνια έγινε ένα μπαμ. Αυτό ήταν η αφορμή για να του προσέξουν. Και τώρα έχουν μια τεράστια επιτυχία. Πάνω με εκατομμύρια followers και εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ από έσοδα πλέον YouTube και συμφωνίε. Είναι ένα ταξίδι. Βρε τη δουλεύει. Όταν βρει τη δουλεύει, κοίτα να το κάνει πλέον με συνέπεια και να αυξήσει την ποσότητα αφού βρήκε τη δουλεύει. Γιατί τι να το κάνω, ρενόντα να παστάρω κάθε μέρα, όταν ακόμα δεν έχω βρει όταν παστάρω τα λάθο πράγματα. Mm. Τι να το κάνω να σχεδιάζω κάτι τέλειο όταν είναι το λάθο πράγμα. Τι να το κάνω να ταλαιπωριέμαι. Θα βρεθεί όμω με πειραματισμό και λάθη. Δεν υπάρχουν να, εδώ ναι. εργαστήρια να δούμε το τι δουλεύει, γιατί μιλάμε για ανθρώπου. Πρέπει να, ο κόσμο θα μα οδηγήσει στο τι του αρέσει να βλέπει. Οκ. Okay. Και, και, αυτό είπα ξέχνα την επιχείρηση από πίσω. Γιατί πάντα θα υπάρχει μια φωνούλα. Έλα, βάλε και το τσάιτσο. Έλα, πέσω να πάνε να ψωνίσουν. <coughs> έλα, πέσει να κάνουν γι' αυτό και αυτό θα σε κρατάει πίσω. Διαφημίσει τρέχουν σε διαφημίσει, να σου γεμίζουν τον τραπεζικό λογαριασμό, το περιεχόμενο τρέχει για να σου χτίσει την κοινότητα και οι ανθρώπινε σχέσει. Αν λοιπόν ξεκίναγα από το μηδέν, θα έκανα αυτό. Θα ξεκίναγα λοιπόν να κάνω μια εξερεύνηση, ένα παιχνίδι, ένα πειραματισμό. Δεν θες να το κάνει στη σε σελίδα σου. Άνοιξε μια καινούργια σελίδα και ξεκίνα να το κάνει με τον τρόπο μου. Στοιχηματίζω ότι η νέα σελίδα που θα το κάνει όπω το λέω, θα ξεπεράσει την παλιά σελίδα σε χρόνο mm. τε. Και μετά θα λες, τι κάνω τώρα, προχωράω με, με την καινούργια. Γιατί ο κόσμος είναι στα social για την πάρτη του. Αν δεν πει audience first, πρώτα το κοινό, το οποίο είναι ρητό που το ξέρουν όλοι οι συγγραφείς. Reader first. Δεν mm. γράφει για σένα, γράφει για αυτόν. Einstein και αυτό. Ναι, δεν ξέρω τώρα όλα από τον Όλα τα λέμε. <laughs> <laughs> λοιπόν. <laughs> Ξέρουμε σαν επιτόπου mm. client mm. first mm. και okay. αυτό. Παντού είναι. Και εδώ, γιατί να είναι η επιχείρηση πρώτη. Το, το κοινό πρώτο. Να δούμε το τι του αρέσει. Ωραία. Οπότε παίζουμε. Παίζουμε στην αρχή. Βλέπουμε παίζουμε στην μας αρχή. Εμάς. Μπράβο, τι μα αρέσει εμά. Μπράβο, κάνουμε τι επαφέ μα. Κάνουμε το αυτό. Μοιραζόμαστε αυτό. δηλώνουμε. και κάποια στιγμή θα δούμε ότι κάτι ξεχωρίζει. Και εκεί που παίρνουν όλα μα τα πώ περίπου 12, 13, 15 likes. Κάποια παίρνουν 30. Δεν, λέω, δεν, θα γίνει τίποτα viral από την αρχή. Mm. Κάποια παίρνουν 30 like και 35. Και λες, όπα, εδώ κάπου κάτι έχω. Σε ποσοστό είναι, 200, είναι 100% επάνω, είναι 120% επάνω. Τι είναι αυτό που του αρέσει. Και διορθώνω και διορθώνω. Και ξαφνικά βλέπω ότι πλέον σταθεροποιούμε στα 100. Και τώρα ξαφνικά κάτι μα κάνει 250 likes. Και πάω προ τα εκεί. Μια εξερεύνηση είναι. Και όταν αρχίζω και έχω αναπτυχθεί, ας πούμε, και λέω, πα, εδώ παίζει να... παίζει να το χρησιμοποιήσω και για monetization. Πάμε τώρα... Μπράβο, πάμε τώρα στο monetization. Όταν λοιπόν αρχίζεις να τραβάς την προσοχή του κόσμου, δεν χρειάζεται να τους πουλήσει, χρειάζεται να τους βοηθήσεις να αγοράσουν. Έχει διαφορά. <χε> δηλαδή, σε γνώρισα και μου έχεις μέσα στην πλατφόρμα σου, είτε είναι social media, είτε είναι LinkedIn, είτε οπουδήποτε, ένα μονοπάτι φωτισμένο, σαν αεροδιάδρομο που τους γίνεται όλο πάνω βράδυ και του έχουν τα φώτα όλα, mm -hmm. ποια είναι η πορεία που θα ακολουθήσω για να ψωνίσω. Το οποίο σημαίνει ξεκάθαρο link στο βιογραφικό. Και όχι ένα link tree με 175 συνδέσμους Πήγαινε δε στη έλεξή μου στο τελευταίο Μαντάν Φιγκαρό. Πήγαινε δε στο τελευταίο μου βίντεο στο YouTube. Άκουσε το τελευταίο mm. μου podcast αυτό. Εδώ είναι το podcast που έκανα με τον άλλον. Εδώ το podcast με το άλλο. Εδώ είναι το. Και μπαίνει ο άλλο ένα link tree. Link tree είναι αυτέ οι υπηρεσίε που να, σου δίνουν ναι, ναι, ναι. πολλαπλά links κτλ. Λοιπόν, και δεν ξέρει τι να κάνει. Έτσι τον μπερδεύει. Δεν τον διευκολύνει να πάει να ψωνίσει. Ή που του έχει 150 story highlights με το καθόπιο μέσα έχει από 100 stories το καθένα. Και λε, μα εκεί μέσα είναι, δεν το βλέπουν. Μα είσαι παλαβό, μου ωραία, εντελώ. Ποιο έχει το χρόνο να μπει να χαζέψει 100, είναι, 25 story highlights ή 100 stories μέσα το καθένα, 2.500 story highlights. Είναι, είναι, βασική αρχή του conversion rate optimization. Όταν έχει ένα asset με ένα call to action, με, με, call αρέσει, to action, μ να μιλάς τα, τεχνικά τα, τα, τεχνικά τα πρόστιχα. Λοιπόν, <laughs> ναι. Έχει λοιπόν μια στρατηγική πώ θα οδηγήσω τον πελάτη μου εκεί που okay. θέλω να πάει. Okay. Ο πελάτη δεν είναι σε βλέπει, του αρέσει. Τι, τι έχω να πατήσω, βλέπω story highlight, οι υπηρεσίε μου, τι κάνω. Βλέπω ένα link εκεί πάνω που γράφει αυτό. Το πατάω και μετά με αναλαμβάνει το funnel σου. Mm. Βλέπω That's ένα freebie. Mm. Ναι. Βλέπω ένα freebie. Πάω, το κατεβάζω. Δίνω το email μου. Γιατί πλέον έχω δει, σε έχω δει. Μάρι, μου άρεσε η προσοχή. Ωραία. Με παίρνει το, το newsletter, σου κουένει σου κτλ. Πάω στο site σου. Έχει μια ξεκάθαρη σελίδα. Συμπληρώνω μια φόρμα. Με τσιμπάει εκεί πέρα κάτι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω με στοχεύει μια διαφήμιση. Γιατί μπορώ να στοχεύσω να κάνω το Instagram audience, να το κάνω κοινό στο, στο, στο Facebook. Όχι όταν είναι πολύ μικρό, εντάξει, με μηδέν followers δεν μπορούμε, ούτε, το λουκαλάει κόλλη να φτιάξουμε, αλλά τέλος πάντων μεγαλώνοντας, λέμε, απαντάω στα μηνύματα. Μου στέλνω ένα μήνυμα κάποιο. Μου λέει τι κάνετε αυτό, τι, τι γίνεται, πώς, ε, συνεργαστούμε. Μπορεί να έχω σε τάρι ένα Instagram με ένα, ένα, bot, ένα chatbot που θα διαβάζει κάποιε λέξει κλειδιά ή θα δημιουργεί κάποιε προδιαγραφέ για να ξεκινήσει μια συζήτηση. Είμαι από πάνω. Και μετατρέπω πλέον την προσοχή του κόσμου σε, σε χρήμα. Mm. Φωτίζοντάς Φωτίζοντα το δρόμο πλέον να συνεργαστεί μαζί μου. Δεν δεν δε διαφήμισα ποτέ όταν ξεκίνησε αυτό ότι, ε, ότι έχω κάτι. Έβγαινα και έλεγα, Παι, παιδιά, έχω ξεκινήσει ένα καινούριο e-book. Χαμός, χρήστο, πες μου και λοιπά, αυτό. Έβγαινε, το έλεγα. Το e-book μου είναι έτοιμο. Όταν έβγαλα το πρώτο μου e-book, είχα 330 προπαραγγελίε. Κόσμο, άγνωστο από όλο τον κόσμο, με εμπιστεύτηκε να μου δώσει αυτά τα λεφτά και να παραλάβει το e-book σε 15 μέρε που θα έβγαινε. Που δεν του είχα δει, δεν του ήξερα. Okay. Και περίπου 2.500-3.000 downloads και αγορέ συνολικά. Τίποτα από εκεί. Το ίδιο και με τα κόρς, το ίδιο και με όλα. Χτίζει η εμπιστοσύνη το, το, περιεχόμενο και το ξέρει ο κόσμος, γι' αυτό και δουλεύει το influencer marketing, γιατί ο κόσμος εμπιστεύεται αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκεί πέρα και είμαστε όλοι influencers, αλλά όχι με αυτή την έννοια που έχει αποτυπωθεί. Όλοι μας έχουμε κάνει αγορές επειδή διαβάσαμε ένα review από κάποιον που σεβόμαστε στο, στο YouTube. Το ξέρουμε ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Χτίζεται με αυτό που είναι απέναντί σου, χτίζει mm -hmm. εμπιστοσύνη. Και εκεί είναι και η δύναμη του βίντεο, Νόντα, φίλοι και φίλε. Γιατί ο άλλο σε βλέπει. Βλέπει την αλήθεια στα μάτια σου, βλέπει τη φλόγα, βλέπει, σε, βλέπει να κινείσαι, βλέπει τι ατέλειέ σου. Γιατί... Συνδέεται η... σαν άνθρωπο, ναι. Έτσι, μπράβο. Imperfection builds connection. Μπράβο. Και όχι Δεν είσαι ένα πράγμα, ένα ιδέα. Ένα ψυχρό ρομπότ, μπράβο, τέλειο. Δένεται, γουστάρει, εμπιστεύεται, του αρέσει και προχωράει μετά, θέλει να δουλέψει μαζί σου. Ευθύνη του επιχειρηματία είναι να δημιουργήσει και όλα, γιατί πλέον έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη, να δημιουργήσει και, προϊόντα για τους πελάτες του. Γιατί αυτό είναι Seth Godin, δεν είναι Einstein. Μην ψάχνεις mm. να, να βρεις πελάτες για τα προϊόντα σου, ψάξε να βρεις προϊόντα για τους πελάτες σου. Mm. Και βάλε τη λέξη πελάτη και κάνει κοινό. Μην ψάχνει να βρει κοινό για τα προϊόντα σου, ψάξε να σχεδιάσει προϊόντα για το κοινό σου. Γιατί πλέον του έχει εδώ ξέρει τι ανάγκε του, ξέρει τα, τα προβλήματά του, τα pain point του και μπορεί να σχεδιάσει κάτι γιατί το κοινό το έχεις. Οκ, mm. okay, λοιπόν. Ο, τι νομίζει ο κόσμο πω πιάνει στο Instagram ενώ δεν πιάνει. Oh, αψεγάδια στα προφίλ, νούμερο ένα. Γενικότερα όμορφε φωτογραφίε. Ε, η επίδειξη προϊόντων ότι ακόμα άμα βγω και το ανακοινώσω θα τρελαθώ στι πωλήσει. Το niching down, Νίστινγκ down δηλαδή. Νίστινγκ down, Ότι περιόρισε και κάνει πολύ πολύ συγκεκριμένο αυτό το οποίο κάνεις και, και λες. Αυτό, αυτό δεν πιάνει λες. Πο, ποτέ στα social media δεν πιάνει αυτό. Ε, Στις ε, πωλήσει ε, πιάνει. Είναι, είναι marketing τεχνική. Οκ. Okay. Ένα παράδειγμα για να καταλάβω. Επειδή συνήθως όσο κάνεις νίστινγκ ντάουν. Down... Κάνω, κάνω ε, mm -hmm. instagram marketing για, 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 κομ, για κομωτές. Α εντάξει ναι οκ. Okay. Θα πουλήσω το κόσμο full σε όλους τους κομμωτές. Δεν θα με ακολουθήσει άνθρωπος γιατί δεν είναι για αυτούς. Ναι, οπότε λες εσύ να είσαι λίγο πιο generic, έτσι ώστε να έρθουν άνθρωποι στο funnel σου. Α, μπράβο, και μετά το funnel θα φιλτράρει. Μπράβο. Το προϊόν σου πρέπει να είναι laser focus. Okay. Η παρουσία σου πρέπει να είναι ανοιχτή. Γιατί okay. missing, τι είναι, είναι ένα υποσύνολο του market, του, του κοινού. Άρα εξορισμού κάτι μικρότερο. Η ανάπτυξη και το growth και οι followers και το viral είναι περισσότερα πράγματα. Πότε έγινε μωρέ ένα, ένα ξεχειριευμένο ντοκιμαντέρ viral. Ναι, Κάτι Εξ ότι μπορεί γίνεται. να γίνει viral. Επειδή ναι. το, το κοινό είναι πάρα πολύ μικρό. Α, Ναι, ναι, ναι. Κάτι να γίνεται viral. Οπότε νέμα. όταν πουλάμε και όταν έχουμε προϊόντα απευθυνόμαστε σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο του κοινού μα, και όταν θέλουμε να αναπτυχθούμε πηγαίνουμε στο ευρύτερο. Πέραν ότι το nissing το γενικότερα, αυτό ο διαχωρισμό, είχε να κάνει με marketing budget. Αν δηλαδή εσύ είχε αυτή τη στιγμή ένα δισεκατομμύριο budget να τρέξει διαφήμιση, δεν θα μου έκανε nissing. Θα, θα, θα <laughs> σε μάθαναν και στον Άρη, τα πράσινα ανθρωπάκια, θα τρέχει και εκεί στο, face, στο δικό του Facebook, θα βλέπανε το, τη δική σου διαφήμιση. Και επειδή δεν έχουμε budget και επειδή δεν θέλουμε να χάνετε budget, λέμε έλα να περιοριστούμε σε ένα κοινό συγκεκριμένο, να πάει το μήνυμα συγκεκριμένα καλά, και να μιλήσουμε και να λύσουμε το πρόβλημά του κτλ. Τα τα να ταυτιστούν, να μην έχουμε ανταγωνισμό, bla 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 αλλά εδώ θέλω να γίνω ενδιαφέρον. Ωραία. Θέλω να τροπήσω τον κόσμο. Ερώτηση. Σε σένα πώς σε εφαρμόζεται αυτό. Δηλαδή ποιο είναι το ευρύ κοινό σου και ποιο είναι το niche down κοινό σου. Οποιοδήποτε λοιπόν δουλεύει το Instagram mm -hmm. μπορεί να πάρει αξία από τα post μου. Mm -hmm. Όποιο είναι στο Instagram για το περιεχόμενο στο Instagram μπορεί να πάρει αξία από τα post μου έστω και με ένα πόστο απλό, πόσα χάστα mm. να χρησιμοποιώ. Mm -hmm. Μπορεί να το θέλει και, το, και ο έφηβος, και ο ιδιώτη, και ο επαγγελματίας, και ο έτσι και αλλιώ. Mm. Ξεκινώντας τώρα πλέον να κάνω niche down, έχω για δημιουργικού επαγγελματίε ή μάλλον service based business. Γιατί okay. εγώ εκεί εξειδικεύομαι, service και knowledge based business. Και αν θέλω να κατέβω κι άλλο, α, είναι η ελληνόφωνη, αυτό αυτόματα είναι ένα niche. Ωραία. Mm. Δηλαδή, πλέον ο ελληνικό μονογραφισμό είναι πιο νύχτα από τον αγγλικό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η αγγλικά είχα από όλο τον κόσμο πελάτε, να φανταστεί, είχα από 43 χώρε και μαθητέ. Και ε, αν θέλω να εξειδικεύσω κι άλλο και να κάνω μια στόχευση, που κάνω, μπλέκω και με συγκεκριμένα δημογραφικά ηλικίε, ε, επαγγέλματα κτλ, κτλ, κτλ. Δεν θα okay. το πιο ποιο, ποιο, στοχεύω, αλλά όταν θέλω να πουλήσω κόρτ κτλ. θα παίξω έτσι. Στο Instagram δεν, πει, δεν χρειάζεται να γράψω στο βιογραφικό μου. Εξυπηρετώ μόνο ψυχολόγου και life coaches να σε μάθουν αυτό στο Instagram. Mm. Θέλω να έχω ένα λογαριασμό ενδιαφέρον. Χώρια που δεν ξέρω πότε ο άλλο θα γίνει πελάτη μου. Μπορεί να γίνει σε τρία χρόνια πελάτη μου. Okay. Άλλαξε κάτι στη ζωή του και αποφασίζει να δουλέψει στο Instagram του. Και μου έρχεται σε δύο χρόνια. Σε παρακολουθώ δύο χρόνια χρήστη, μ' άρεσε πολύ το περιβάλλον, τώρα άλλαξε η ζωή μου, αποφάσισα να κάνω αυτό που έχουν συμβεί αυτά, ήρθε η ώρα να δουλέψω μαζί. Γιατί να σε έχω αποκλείσει. Okay. Κάτι άλλο που δεν δουλεύει είναι καλά οι fake followers και τα λοιπά που νομίζαμε ότι κάποτε δουλεύουν. Τώρα ο καθένα μπορεί να μπει μέσα και να διαβάσει το λογαριασμό σου και να δει πότε αγόρασε, τι έγινε κτλ. Ah. Ε, αυτοματισμοί παίζουν, δεν έχω ασχοληθεί. Ε, δεν έχω ε, ακούσει, δεν έχω διαβάσει κάτι. Οι αυτοματισμοί είναι έξω Κάτι πολύ συνηθισμένο, το έχουν προωθήσει. <coughs> Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Σε, σε, σε αυτά που θέλω να πι, πιστεύω ότι θα δουλέψουν πάρα πολύ. Τι ποτέ, θα... Αυτοματισμοί τύπου ε, ακολούθησε όσου έχουν τα the hashtag, κάνε like σε τέτοια. Όχι καλέ, όχι αυτά, αυτά, αυτά ποτέ. Ποτέ. Α, αυτό είναι όσα. Αυτά ε, λειτουργούσαν κάνω... κάποτε, αλλά. Ο... Ναι. Μπορεί να κάνουν και ζημιά. Ναι, ναι, αυτό ναι. ναι. μια όχι αυτό. Ποτέ, ποτέ Οπότε αυτό. τι εννοούσε σε αυτοματισμό, εσύ. Αυτοματισμό εννοώ το, το automation όσον αφορά το. Σου στέλνω ένα μήνυμα με ένα keyword και το, το bot σου, το chat bot σου απαντάει αυτόματα και, σου, σε στέλνει ένα link κτλ. τα mm. Okay. Αυτό γίνεται με κάποιε εφαρμογέ ή ναι, τη βλέπω το, την εφαρμογή του Instagram. Το Facebook έχει το δικό του chat και κάποιου αυτοματισμού που μπορεί να ισχύσουν και στο Instagram. Mm -hmm. Εγώ δουλεύω με ένα συγκεκριμένο το οποίο είναι official partner του, του Meta και so. εγκεκριμένο και τα λοιπά λέγεται MoneyChat. Α, το MoneyChat. Ναι. Μπράβο. Το, το οποίο αποδύνε, δεν, δεν έχει... είναι... ένα logo. Ναι, ναι, ναι. Το, το, το έχουν αλλάξει τώρα, το, το κάνουν το μαύρο MP. Ήταν, ήταν το χταποδάκι, σωστά. Το οποίο είναι ε, σίγουρο και ασφαλές και, okay, και δεν μου δημιουργεί άγχος να, να ρισκάρω το, το οτιδήποτε. Mm -hmm. ε, δεν δουλεύουν μόνο ιστορίες ιστορίε. Γιατί οι ιστορίε δεν είναι growth tool. Οι ιστορίε είναι περιεχόμενο ιστορική κατανάλωση. Δεν έχει το Instagram κανάλια να δείξει την ιστορία σου αλλού. Μόνο ένα κανάλι για, για να δει κάποιο την ιστορία σου που mm -hmm. δεν σε ακολουθεί. Τα stories okay. του location. Όχι, sto... μιλάει για τα stories τώρα. Okay. Όταν κάνεις ένα story και βάλει location στο story. Mm -hmm. και κάποιο ψάξει στο location, θα εμφανιστεί και στα stories του location. Οκ. Okay. Τίποτα άλλο. Okay. Αν δεις δει ότι σε, το, το, stories το βλέπουν μη followers, σημαίνει ότι βρήκαν το λογαριασμό σου The από hashtag. και χάσβασαν τα, 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 τα stories σου. Τα hashtag, τα hashtag πάλι ποτέ δεν ήταν growth tool. Έχουν άλλο ρόλο. Τα hashtags έχουν εξαιρετικά μειωμένη σημασία πλέον. Διαστόματος Μοσέρι, CEO του Instagram, ότι λέει ότι πλέον το σωστό περιεχόμενο με τα σωστά keywords μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα από το hashtag. Δηλαδή, οκ. Okay, τα hashtag πλέον έχουν το ρόλο keyword. Να κάνουν index, να, να, να ταξινομήσουν το λογαριασμό σου. Βοηθάνε το Instagram να καταλάβει τι είναι ο λογαριασμό και γιατί προστάρεις. Mm. Και αυτό μόνο όταν μπαίνει στο, στην περιγραφή όχι στα σχόλια. Ε, κανένα άγχο. Ναι, ε, όμω μπορείς να ψάξει hashtags. Ναι, Αν δει, ναι. Και άμα βάλε... θα Δεν ξέρω. Ε, άμα φαντάζομαι αυτό που θα το, το πιο σίγουρο να λειτουργήσει είναι το πιο niche down uh, hashtag. Αν πας τώρα και βάλεις εγώ hashtag selfie, θα σε δείχνω να πελάτη με hashtag παρά follower με hashtag. Mm. Πάνω, okay. Χα, ε, οι 160.000 followers στο αγγλικό λογαριασμό ήταν χωρίς hashtag. Δεν, δεν χρησιμοποιούσα hashtags. Οκ. Yeah, okay. Δεν, δεν, χρειάζονται τα hashtags. Okay. Το πω. Και έχουν γραφτεί βιβλία και έχει θυμηθεί και έχουν βγει κόρσει και έχει αγχωθεί κόσμο και υπάρχουν υπηρεσίε που πληρώνει για τα hashtags. Mm. Μάγκε έχει, έχει μιλήσει για, Instagram, για hashtags. Ε, ναι, το, αυτό το, το θυμάμαι. Ηταν hashtag MC Τετράγωνο, νομίζω. <laughs> λοιπόν. Ε, keywords. Και το Instagram διαβάζει. Mm. Και εξώφυλλο και κείμενο επάνω στη φωτογραφία και alt text και σχόλια και, και bio και βλέπει και κάνει και ράνει. Μηδέν hashtag να βάζεις okay. και δεν υπάρχει post. Προκαλώ οποιονδήποτε να πάει σε οποιοδήποτε του post. <coughs> να κάνει ταξινόμηση βάσει των followers που του έχουν φέρει και να δει ένα οποιοδήποτε post που του έχει φέρει ένα σεβαστό αριθμό followers. Το, 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 το μεγαλύτερο μου post νομίζω έχει φέρει 6.000 followers και να πάει στα, από πού ήρθαν οι εμφανίσεις του post και να δει πού είναι τα hashtags. Πού είναι. Πουθανά δεν θα είναι τα hashtags. Όσο, ποια είναι η αναλογία, αν έχει δει κάποιο. Ε, έχω πολύ καιρό να δω στα δικά μου. Αλλά είναι... Εξ, ήταν, θυμάμαι πολύ ε, λίγο. Explore μικρά. Page, εκεί γίνονται viral τα post, μέχρι πέρσι. Και mm. τώρα με, τις, με, με τα recommendations του Instagram, που τελειώνουν τα posts που βλέπει και ξεκινάνε οι προτάσει του Instagram, θα βλέπει την αύξηση στι εμφανίσει από το σπίτι. Impressions from home. Όταν αυτά τα δύο είναι μεγάλα. Εκεί είναι mm. το, το, το post viral Και έχει γίνει αυτό Προκαλώ όποιον θέλει να πάει να δει Post που έχει φέρει 400 από hashtags 500, 2.000, 11.000 από hashtags Και παίζει με τους followers mm. Χωρίς okay. να υπάρχουν τα άλλα, τα άλλα δύο νούμερα Οκ okay. Λοιπόν, ποτέ μη, 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 μη σηκάτε για hashtags Είναι λοιπόν κάτι το οποίο νομίζουμε mm. ότι δουλεύει Αλλά δεν δουλεύει Και αυτά τα οποία δουλεύουν πλέον έχουμε Raw content, ακατέργαστο περιεχόμενο TikTok λογική κύριε παιδί μου, χήμα να, ναι. Κάμερα στο χέρι, αξία όμω. Καθημερινό ποστάρισμα, δουλεύει full ακόμα και δύο-τρει φορέ την ημέρα. Ευρύτερο περιεχόμενο σου είπα, αλλά σχετικό. Όταν λέμε καθημερινό ποστάρισμα, posting ή stories. Τα stories δεν είναι post. Ό, ό,τι μπαίνει στο feed είναι post. Reels, α πούμε. Τα, ναι, Reels, carousels, singles κτλ. Okay. Τα stories είναι άλλο. Θέλω και μια παρουσία στα stories, αλλά δεν είναι growth αυτό. Να, ναι. ε, θέλω ποικιλία και θέλω πολύ προσωπικότητα. Πρέπει να βγει προσωπικότητα προ τα έξω. Mm. να κάνει βίντεο, να ξεντραπεί, δεν με νοιάζει. τι να κάνουμε. τι να κάνουμε. Δηλαδή, αν ένα μαγαζί, θα έλεγε Δρέπαμε να βγω στο πελάτη και θα ήμουν σαν του καθολικού. Θα μπαίνω στο μαγαζί και θα ήμουν εξομολόγηση καθολικών. Πε μου, τέκνο μου. Πάτρε μου, αμάρτησα. Θέλω να πάρω μπισκότα γεμιστά. Τρίτο ράφι, τέκνο μου. ε, δεν γίνονται ανθρώπινε σχέσει χωρί τον άνθρωπο. Θα βγούμε, ναι. θα κάνουμε βίντεο, θα καβαλήσουμε τι τάσει. Η, η προσοχή του κόσμου είναι στο βίντεο, θα πάμε στο βίντεο. Βγήκανε τα ρίλι, θα προσπαθήσουμε στα ρίλι. Αύριο, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε και να το παλεύουμε εκεί που είναι η προσοχή του κόσμου. Ναι. Αυτά τα πράγματα δουλεύουν. Ανθρώπινε σχέσει, πολύ community, ακατέργαστα. Η τελειομανία δεν υπάρχει πια. Ε, πρέπει να ξεφύγουμε δηλαδή, από αυτό το, το πράγμα να το δούμε ανθρώπινα. Mm. Συνέπεια. Δουλεύει, εξερεύνηση, ποικιλία, σωστό design δουλεύει. Το τέλειο feed δεν σημαίνει κακοσχεδιασμένο feed. Μην μπερδευτούμε. Δεν mm. είμαι υπέρ τη τσαπατσουλιά και του έβγαλε και μια φωτογραφία έτσι που από πίσω φαίνεται ο σκύλο μου, η μπουγάδα μου κτλ. Mm -hmm. ενώ να φύγουμε από αυτό το στιλιζαρισμένο να, ναι, ναι, 2016 ναι. που ήταν όλα pixel perfect. Ναι, εσύ το δικό σου feed είναι χαρακτηριστικό διότι είναι ένα mix που έχει ένα σχετικά ε, ομοιογενές design με χρώματα και τα λοιπά και γραμματοσυρές και τα λοιπά, αλλά έχει, κάποια που είναι εντελώς διαφορετικά και λίγο spy mm. που είναι ενδιαφέρον. Σπάει. Και τυπογραφικά έχω και λάθη έχω κάνει. Είχα κάνει ένα post, έχω κάνει κανένα δύο viral post <κοί> και ένα από τα post πήγε viral, έγραφα τη λέξη Apple από την εταιρεία την Apple με ένα P. Μου είχε φύγει τυπογραφικό. Και αυτό και... έσπασε διάλογο στο ποδάρι του και αυτό έγινε viral. Και ε, μα, γι' αυτό ακριβώ έγινε βάρη, αλλά επειδή όλοι, όλοι οι haters ε, θα, θα σε φαντάζομαι, από κάτω. Ε? Όχι, δεν έχω. Όχι. Δεν α. έχω δηλαδή, ε, μέσα στην, στην, καριέρα μου την τριετή, τρία άτομα έχουν γράψει από κάτω πιο... Και, και, μάλιστα ο ένα δεν ήταν καν σε μένα. Πήγαινε στο περιεχόμενο περισσότερο και το τι μαλακίε είναι αυτέ κτλ. Ναι. Δεν έχω εισπράξει hate. Okay. Που είχα και λίγο τσαμπουκαλί και έχω ακόμα λίγο τσαμπουκαλί δικό ύφο. Αλλά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ναι. Παρός... Έχεις, Τα... Είχε πάντω τρει. Καλό. Είναι Τα ένα milestone φιλ... Τα φίλτρα έχω... μου. Έχω... Τα φίλτρα μου είναι στη θέση του. Δηλαδή, κανεί δεν μπορεί να σχολιάσει το προφίλ δεν ακολουθεί ήδη. Θε να αφήσει σχόλιο, θα είσαι μέλο τη παρέα. Δεν θα πετά ναι, ναι, ναι. και θα λε τη πλακία σου. Τα φίλτρα, γιατί όλες οι πλατφόρμες δίνουν φίλτρα. Τα φίλτρα με τις λεξούλες που θέλουν να αποφύγουν στη θέση τους. Mm -hmm. το, το restrict, το περιορισμός και το block είναι τιμοπόλεμα. Σαν cowboy. <Ρι> <Ρι> restrict από εδώ και block από εκεί. <Ρι> <Ρι> να φύγει. Ναι, γιατί εγώ είμαι και λίγο σκληρόπετσο. Σκέφτομαι και δημιουργού και κυρίες και κυρίους που δεν έχουν ακόμα το σφιχτό στο μάχη να διαχειριστούν Τη βρώμα και τη λέχρα και την κάθε μαλακία του κάθε πιτσιρικά στο TikTok και ναι, του κάθε troll. Ναι. Εντάξει, κάθε πλατφόρμα σου δίνει μηχανισμού να το διαχειριστεί σε αυτό. Ναι, ναι. Στο Instagram ακόμα είναι αρκετά σοβαρό σαν πλατφόρμα. Το TikTok ήταν ο βόθρο ο ίδιο. Αλλά εντάξει, τι να κάνει, ρε παιδί μου. Αργόχρονα πλασματάκια τα οποία δεν έχουν τι να κάνουν. Και άνθρωποι που όταν βλέπουν θηλυκό νομίζουν ότι είναι ξαφνικά ο. Ναι. Ο Ζουάν και ο. Ναι, ξέρω εγώ τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν αυτά. Αλλά υπάρχουν και στο δρόμο αυτά. Ναι. Δεν θα βγαίνει να πεπατά επειδή κάποιο σου σφίριξε είσαι... ή σου είπε, Δεν ξέρω εγώ, Μια κουβέντα. Ακριβώ. Μαθαίνουμε. Αυτό δεν δε, δε μπορεί να το αποφύγει με τίποτα. Εδώ μπορεί όμω. Φίλτρα λε... όπως, μπράβο, Φίλτρα, λέξει, ε, διαδικασίε και έξυπνου τρόπου απάντηση. Πρόσεξε, δεν εννοώ να είσαι ένα brand. Και να γραφτεί ένα αρνητικό σχόλιο για το προϊόν την υπηρεσία σου και να μπλοκάρει. Όχι. Εδώ yeah, μιλάμε yeah. για επιθέσει προσωπικού. Εκεί έχει μια κρίση που πρέπει να διαχειριστεί όρημα, επαγγελματικά, σωστά, να απαντήσει, να αναγνωρίσει το πρόβλημα, να δείξει ενσυναίσθηση και να το χειριστεί σωστά σαν brand. Mm. Εγώ μιλάω τώρα για το λογαριασμό στο TikTok που βγαίνει ο καθένα και λέει: Τράβα, μορφή να φτιάξει παστίτσιο. Mm. Μου <laughs> και σε συνεργάτηκε, <μαζί>, ναι. <laughs> λοιπόν. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον brand. Είναι ένα κακοπροαίρετο μια, μια τρολιά. Mm. Ωραία. Αγαπημένε αγαπημένες εφαρμογές που χρησιμοποιείς για το Instagram. Photoshop. Photoshop, οκ. Okay. Ως γραφίστα τέλο πάντων. Ε, Premiere, άλλο εργαλείο της Adobe. Είμαι στα ακριβά γιατί έχω φτάσει πλέον στο στάδιο του να ασχολούμαι με την ποιότητα. Ναι. Αν δεν ήμουν σε αυτό το στάδιο, θα πήγαινα στα πιο εύκολα εργαλεία. Κάνβα, δωρεάν κιόλα. Αν και προτείνω πάντα να πληρώνετε τα εργαλεία σα. Ξεκάθαρα. Ειδικά το Κάνβα, εντάξει, είναι. Είναι τόσο πολλέ οι δυνατότητε. Είναι απίστευτα πράγματα. Ναι. Αν Μέχρι και σάιτο να φτιάξει. Καλέ, ναι, αν Αν δεν μπει σε ένα ταξίδι με τη διάθεση να δώσει 10 ευρώ το μήνα ή 20 ευρώ, μην το ξεκινήσει το ταξίδι. Δεν το θε αρκετά ακόμα. Θα είχα λοιπόν το Canva, θα είχα ένα Filmora ή ένα, στο κινητό ένα CapCut, ένα InShot και τα λοιπά, να μπορώ να επεξεργάζω κάποια πραγματάκια. Δουλεύω πάρα πολύ το Google Drive, οι σημειώσει mm. μου είναι εκεί και τα λοιπά. Έχω πρόσβαση από παντού. Ε, δουλεύω το igram.io. Είναι, είναι ένα, μικρό πραγματά, ένα μικρό site που κατεβάζω όποιο post θέλω από το Instagram. Είδα post δικό σου, το κατέβασα. Mm. Παίρνω. Ε, ε, την εικόνα εννοήσει το βίντεο. Εικόνα, καρουσέλ, εξόφυλλα, βίντεο, lives. Τα πάντα. Ό,τι είναι στο Instagram κα, κα, κατεβαίνει με το igram.io. Οκ. Okay. Και έπαιρνα πώ τα απογραφήσετε, τα εγώ στο Photoshop, κοίταγα που έχουν βάλει τα γράμματα, μάθαινα τυπογραφία καλύτερη, μάθαινα layout, έπαιρνα ιδέε κλπ. <κοίτα> μάθαινα από αυτό. Το Moneychart εννοείται η αυτοματισμή μου mm -hmm. που τρέχω μέχρι και ολόκληρα quiz. Γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά. Το καλύτερο εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει κάποιο είναι το μυαλό του και τα αυτιά του, να μάθει να ακούει το τι λέει το κοινό του. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ, παιδιά. Ο, 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 ο ταχύτερο τρόπο να, να, να μάθει κάτι είναι να βρει κάποιον που το ξέρει καλά και να το πληρώσει να το μάθει. Mm. Αυτά τα. Μπορεί... Ναι, μπορεί να το κάνει. Οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει μόνο του. Όπω π.χ. τον Χρυστονίκα. Ναι, ε, ναι, λοιπόν. Λέμε τώρα. Οποιοδήποτε <χαι> μπορεί να το κάνει μόνο του. Δώσε του δύο χρόνια και θα τα καταφέρει. Ένα χρόνο και τα λοιπά. Έχουμε το χρόνο. Πόσα λεφτά χάνει, Ποιο είναι το opportunity cost για να το μάθει μόνο. Mm. Ξεκινάω LinkedIn. Σίγα με κάτσω να παίξω με το LinkedIn. Πιάνω τον Άγγελο, τον Μπερλέγκα που αναφέρθηκε πριν mm -hmm. και του λέω: Ελά, εδώ αγόρι μου. Θα, θα με μάθει. Πάμε, ξεκινάμε. Σε, sessions. Θέλω να μάθω editing. Έπιασα ένα φίλο βιντεόγραφερ και του λέω: εδώ. Θέλω να μου δείξει το, το Premiere. Και πληρώνω και κερδίζω χρόνο, δεν, δεν πληρώνω. Επενδύω, αλλάζω χρόνο, κερδισμένο είμαι. Ναι, ναι. Στο... Όσε φορέ το έχω κάνει αυτό, επειδή είμαι πάντα διστακτικό στο να δώσω λεφτά, όταν τα δίνω τελικά, λέω: Πόρη γάμο, γιατί δεν το είχα κάνει πριν αυτό ναι. το πράγμα. Αξίζει ναι. δηλαδή. Με τι λέμε τώρα. Λοιπόν, οπότε πολύ απλά εργαλεία, αλλά τα εργαλεία μπορεί να αποτελέσουν και δικαιολογία. Α, ah, δεν έχω ακόμα την καλή κάμερα. Δεν έχω αυτό. Καταρχήν τα κινητά φέτο είναι καλύτερα από φωτογραφικέ μηχανέ που τράβαν φωτογραφίε στη Vogue και στο, και, στο, και στο Times πριν από 10 χρόνια. Έχουν okay. καλύτερε κάμερε. Αν λοιπόν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι πριν από 10 χρόνια αυτή η φωτογραφία να δημοσιευτεί σε ένα παγκόσμιο περιοδικό ή σε Billboard στο Μανχάταν, στο, στο, στο ένα γαμοπόστ στο Instagram ή ένα βιντεάκι real, το κινητό σου μπορεί να το κάνει, πίστεψέ να. Τα μικροφωνάκια είναι πλέον τη πλάκα. Ένα Lavalier Mic 20-30-50 ευρώ, ένα επώνυμο. Το φω, δεν χρειάζεται να πάρει φω που είναι και αυτά φθηνά. Να, ο ήλιο στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα. Ανοίγει το παράθυρο, κλείνει την κουρτίνα για diffusion και έχει ένα πολύ ωραίο φωτισμό. Η πληροφορία είναι εκεί έξω. Το YouTube όλα δωρεάν. Είναι. Μπε στο YouTube. How to create my αυτό. how to do video κτλ. Όλα. Ωραία είναι. Μα δεν έχω το δωμάτιο, δεν είναι soundproof. <ΣΥΗ> ψάξε το YouTube <ΣΥΟΥ> <το, ψάξε> <ΣΥΟΥ> και, και δε. DIY Καναπέδε, <ΣΥ> <ΣΥΟ> μαξιλάρια, κουρτίνε, γεμάτε βιβλιοθήκε, όχι άδειε, σκληρέ επιφάνειες χοντρέ κουρτίνε σαν τζάμι, γιατί το τζάμι και, και ο τείχο κάνει ε, έκο και, και, και ρίβερμ, χαλί στο πάτωμα. Είχαν πει μάλιστα βάλει μια κουρτίνα, το είχε κάνει μια μαθητριά με αυτό. Τη τι, 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 λέω, θέλω μια κουβέρτα. Και είχε πάρει, τι να σου πω, ένα σκηνή μπουγάδα μέσα στο σαλόνι τη και είχε κρεμάσει μια κουβέρτα. Mm. Και είχε το μικρόφωνο τη μπροστά και έβλεπε την κουβέρτα τη. Μηδέν, reverb, τέλειος ο ήχο γιατί έπεσε πάνω στην κουβέρτα. Δικαιολογίε. Το έχω πει αυτό. Αν οι δικαιολογίε είχαν λογαριασμό στο Instagram, θα είχαν πιο πολλέ φόρε από όλου. <laughs> Καλό. Αυτό Έλα, δεν καλά. ήταν Einstein σίγουρα. Είναι Χρυστο ε, Νίκα. Ε, ε, έτσι. Ωραία. Ε, λοιπόν, φτάνουμε σιγά-σιγά προ το τέλο. Έχω κάποιε ε, ακόμα ερωτησούλε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου. Instagram account. Oh. Έχω πάψει να καταλαβαίνω νο, 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 Instagram accounts. Όταν ξεκίνησα δηλαδή έπαιρνα πάρα πολύ έμπνευση από εκεί, αλλά μετά ξεκίνησα να βλέπω ότι ήταν σχεδόν αιμομυκτικό το, το, το θέμα. Δεν μπορείτε να θες να δώσεις κάτι, μια, μια φρεσκάδα στην πλατφόρμα, βλέποντας πράγματα της πλατφόρμας. Τώρα <ymh>. δηλαδή εγώ <,adium>. κοιτάω πάρα πάρα πολλοί YouTubers. Okay. Γιατί έχουν ένα άλλο επίπεδο στους τίτλους οι μάσορες των τίτλων, είτε σαν SEO τίτλος στον τίτλο, είτε clickbait τίτλος στο, στο thumbnail. Διαβάζω πάρα πολύ βιβλίο, ακούω, θέλω να αρχίσω να ακούω περισσότερα podcast, δεν ακούω ακόμα, εσείς θα είστε από τους λίγους που σποραδικά σε ακούω, θέλω να είμαι ειλικρινής. Ε, TikTok με τίποτα, γιατί είναι ναρκωτικό και δεν θέλω, γιατί χα, χα, χαζεύω, και δεν θέλω, εγώ το έχω πει, πρέπει να καταναλώνετε περιεχόμενο σαν δημιουργή, όχι σαν χρήστες. Και mm. δεν είναι τυχαίο που τα social media και τα ναρκωτικά έχουν τη λέξη χρήστη. Mm. Μόνο. <laughs> λοιπόν. Θέλω να καταλάβω το περιεχόμενο εκεί που βλέπω. Αλλά αν ήταν να πω κάποιο, θα έλεγα το μέντορά μου τον Chris Do, C-H-R-I-S mm -hmm. και Do, Ωραίος Θα είναι. έλεγα τον Χορμόζη. Α, αυτός είναι που, είχε, που έκανε το 100 million uh, deal, πώς, πώς λέγεται. Το, 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 είχα αρχίσει να το διαβάζω και το, το άφησα. Μπράβο. Ναι, εδώ το έχω το βιβλίο. Είναι, είναι τόσο καλό. Το, είχα, το Δεν ξέρω, είχα... από το Amazon προχθές ήρθε. Α, οκ. Okay. Τώρα Λέει διαβάσω. την ιστορία του. Ναι. Είμαι στο 1 πέμπτο, ας πούμε. Μέχρι τώρα έχει πει την ιστορία του, ενδιαφέρουσα. Απλά μετά κάπω, δεν ξέρω, κατά να Ο άνθρωπο άνθρωπος αποδεικνύει πώ βγαίνοντα με ένα σορτσάκι, με ένα μπλουζάκι, αξίρι στο σχήμα, στο σαλόνι κτλ. Ναι. Που από πίσω είναι σοβαρή παραγωγή, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. και λέγοντα, μοιραζόμενο σκέψει του, δίνει αξία πραγματική. Και καταλαβαίνει ότι το Instagram σου δεν είναι τέλειο. Το χορμό δεν έχει καμία λογική. Το mm. consistency είναι στου υπότιτλου, στα κάποιον που βάζει, που έχει δημιουργήσει και σχολεί δηλαδή ο, ο, editor το που και, τον TikTok. Τον editor του yeah. χορμόζει τον πήρε ο Γκάρι Βη στην ομάδα του. Οκ. Είναι στο, στο Team Γκάρι μαζί με τον D-Rock. Θα τον, θα τον βρω τώρα για να, μην τον ξεχάσω. Χορμόζει. Hey, so Alex ναι, ναι. Ωραία, και μέχρι να τον βρω εγώ, Θέλω να μου πει. Και ο μάστορα των Καρουσέλ, ο απόλυτο δάσκαλο, ο Ντέιν Βόκερ. Ντέιν Βόκερ, τι είναι αυτό. Ε, ο άνθρωπο ο οποίο πήρε τα καρουσέλ και τα πήγε στο Θεό, τελείωσε. Δηλαδή είναι. εντάξει. Άλεξ Χορμό, τον βρήκαμε. Και Ντέιν Βόκερ. Mm. Όταν δει δεις τα καρουσέλ του Ντέιν Βόκερ και όλο το ταξίδι του, κάνει μόνο καρουσέλ σχεδόν. Ε, ήτανε... Εντάξει. Και εντωμεταξύ κάποια στιγμή, κοίτα τώρα το ταξίδι, με προσέγγισε ένα σήμερα στην Νέα Υόρκη, έχει μια εταιρεία marketing στη Νέα Υόρκη. Και ήθελα να με πάλι για designer του. Πέρασε μια συνέντευξη, μου έδωσε ένα project, το κατάφερα, με πήρε για designer. Mm -hmm. head, head designer σε αυτή την εταιρεία ήταν ο Jane Walker. Okay. Και στο πρόγραμμα σα το δείχνω, είχα κατουριστεί επάνω μου. Λέω, είναι δυνατόν το είδο λόμου και τα λοιπά, να τον, τον δω στο, στο live και τα σχετικά. Ξεκινήσαμε λοιπόν, εγώ κάποια στιγμή έγινα συνέτερο την, εταιρεία, Marketing Monks λεγόντουσαν, η, μοναχή του marketing. Okay. Και κάποια στιγμή ο Ντέιν είχε αρχίσει να κυνηγάει τα δικά του και πέρασα σε ιεραρχία. Ήμουν εγώ head designer για τον Ντέιν για που, δεν μπορούσα το, να το δεχτώ, γιατί ήταν εκπληκτικό designer, self-taught και τα λοιπά. Okay. Ντέιν, okay. Θα τον βρει στο Instagram. Δεν δε, oh, oh. δε τον βρήκα, αλλά θα, το, θα τον, ψάξω και θα βρω... d, θα αλφα, d αλφα γιώταν, e. Όχι Ντέιν με E, Design. Α, λοιπόν. design. οκ, okay. για να δούμε. Ντάιν, yeah. Βολκέρ. Walker. Walker. Α, ωραίος. Για να δούμε. Ο, oh, ενδιαφέρον design. Μα ah. αρέσει. Θα τον ακολουθήσουμε. Ο άνθρωπο πήρε την προσοχή του κόσμου και την έκανε μία πλέον εταιρεία branding στην Αυστραλία με 20 άτομα προσωπικό, με τεράστιου πελάτε κτλ. Και, και ξεκίνησε από το Instagram. Ήταν ένα γυμναστή. Ε, που θυμάμαι την ιστορία του, ε, είχε ζητήσει δανεικά για να πάρει ένα λάπτοπ από αυτόν τον τύπο που σου λέω, για να μπορεί να σχεδιάζει για αυτόν. Του λέει δεν έχω mm. λάπτοπ, δεν έχω λεφτά και του έκανε δώρο ε, ένα λάπτοπ ο άλλος σε τέτοια κατάσταση και μέσα σε τρία χρόνια έφτιαξε μια τρία με 20 άτομα, με τεράστια γραφεία, στην Αυστραλία, μόνο και μόνο το περιεχόμενο. Okay. Απίστευτο motivation ο άνθρωπος. Ωραία. Ε, πες μας λίγο και για το GreekTubeFestival.gr. Οπό, Οποιο Τι, παίζει, τι παίζει εδώ, επειδή το είδα πρόσφατα και... Έλια. Α. Λοιπόν, η... είναι η επιστροφή μου στα συνέδρια. Mm -hmm. η... Θέλουμε να φτιάξουμε με την Χριστίνα τη Δουκουζιάννη, πολύ καλή φίλη και η... είναι η δημιουργός του Make Video Greece στο, στο YouTube, το πρώτο εκπαιδευτικό κανάλι για βίντεο mm -hmm. και... και YouTube στην Ελλάδα, 50.000 followers τώρα και έναν εξαιρετικό συνεργάτη, τον Χρήστο τον Καβαλάρη, ο οποίος είναι επιχειρηματίας γενικότερα, λογιστής είναι, αλλά content creator, το κυνηγάει κτλ τα Θέλαμε να φτιάξουμε κάτι για τα social media. Και κάνουμε ένα συνέδριο, το οποίο θα γίνει 11-12 Μαρτίου, Μια και το επεισόδιο θα δημοσιευτεί λίγο αργότερα, το site είναι ήδη επάνω, greektubefestival.gr και μάλιστα όταν δημοσιεύεται το επεισόδιο θα πλησιάζουμε και στη λήξη του Early Bird, οπότε βιαστείτε! Και θα είναι Έτσι. ένα event για το βίντεο, για το βίντεο για marketing, βίντεο content, με ομιλητέ που τι να σου πω, η τιμή εισόδου για του ομιλητέ είναι 100.000 followers και πάνω. Ψυχολόγοι, να, ε, ναι, ναι, επαγγελματίε. Έχει φιλοξενήσει τον Κωνσταντίνο το Συνοδικό στο ναι. podcast σου, ε, ο Δημήτρη Δημητριάδη θα έχουμε την ιδιοκτήτρια τη Barry Focus, η οποία θα έχει τρέξει, τη Focus Barry, που θα έχει τρέξει μια έρευνα ειδικά για μα και θα παρουσιαστεί στο συνέδριο. Mm -hmm. Έρχεται, μιλήσαμε με την Google ε, Λονδίνου και Ιρλανδία και μα στέλνουν άτομο μέσα από το YouTube να μα πει για τάσει και τα λοιπά, τι γίνεται το μέλλον και αυτά. Σούπερ. έχουμε βάλει όλοι μας την αγάπη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 500 άτομα διαζώσεις και όσοι μπουν στο Zoom παλεύουμε να κάνουμε μία εξαιρετική παραγωγή και να δώσουμε μία εξαιρετική εμπειρία με επίκεντρο το περιεχόμενο βίντεο είτε λέγεται TikTok, YouTube, mm. Instagram κλπ Ομιλητέ πολύ δοτικοί έρχονται να δώσουν την ψυχή τους εκεί μέσα και χαμός, χαμός Φέρτε μαζί τις κάμερες, τα κινητά σας γιατί θα φτιάξουμε περιεχόμενο Σούπερ, σούπερ Οπότε 11 με 12 Μαρτίου στο Δημοτικό, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Πότε είναι και το early bird που μου είπες Τα σχέδια μας είναι να, να τελειώσει όχι το super early bird 15 Ιανουαρίου το early bird 15 Φεβρουαρίου και μετά ο τελευταίος μήνας να είναι το regular price έχει τρεις τιμές super early bird, super ευκαιρία early bird, ευκαιρία και regular price για αυτούς που το αμελούν δεν με πειράζει καθόλου okay. Καλά τους κάνεις ε, Ωραία Α, θα... Θα, θα σε περιμένω σε έχεις από τώρα δημόσια το λέω. Πρόσκληση. Έτσι, έτσι, okay. Μέσα. Έχει από τώρα και το. Και δεν δεν έχω καμία στον αέρα. Βιολογία. Ναι, όχι, τοποθετούμε τώρα. Δημόσια έχει πρόσκληση από μένα. Ωραία. Είσαι, είσαι προσκεκλημένο μου okay. να έρθει και να, να, περάσουμε ένα διήμερο γεμάτο γνώση, πληροφορία, έμπνευση, παρακίνηση. Mm. Θα έχουμε μια πολύ ωραία ομιλήτρια. Είναι μια τυφλή TikToker, η Άννα Ιμπάλαν. Mm. Okay. Όπου για, για, για να κόψω το σε λένε, αυτή. Ναι, TikTok. Okay. όπου μου λένε δικαιολογίε, δεν κάνω. Η κοπέλα έχει κάτι το οποίο πολλοί θα θεωρούσαν τη μεγαλύτερη δικαιολογία. Δεν μπορώ να δω. Mm. Και κάνει βίντεο και κρίνει brand deals και έχει 50.000, ξέρω πώ έχει στο, στο TikTok και το παλεύει. Οι υπόλοιποι δεν έχουν να πούμε κουβέντα. Κουβέντα. Ξεκινήστε περιεχόμενο σήμερα που το ακούτε το επεισόδιο. τέλεια. Οπότε μια τέλειο. ωραία πληθώρα δημιουργών και τεχνικά θέματα και ψυχωτικά θέματα και ε, από όλα τα θέματα. Ωραία. Μπορεί να, μπορεί να μου δώσεις και ιδέες να έχω και, και καλεσμένους από, από αυτούς. Ήδη Αμέ. έχω κάποιους στο μυαλό μου. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν... Cool. <σομίως> ε, να δούμε, έχουμε, να πούμε κάτι άλλο. Κάτσε να δω. Εδώ τι σημειώσει μου. Ε, π, όχι. Πού σε βρίσκουμε. Έτσι για, για τα τυπικά, επειδή έτσι κλείνουν συνήθω τα, τα, podcast. Η, 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 πλατφόρμα home τώρα είναι το Instagram και είναι το ε, Νίκα. Δεν θέλω να με μπερδεύετε με το δε Νταλάι Λάμα, δε Πόουπ και τα λοιπά. Ναι. Απλά το Χρήστος Νίκας ήταν πιασμένο και έψαχνα να βρω τρόπους. Okay. Πολύ ε... humble που έχει βάλει το δι. Ναι, 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 Σου λέω εγώ, ναι, και Λάμα. Ο, The, ο Ιησούς. The Pope", ναι. <laughs> Ούτε ο Ιησούς. Jesus Christ ήταν ο Ιησούς. Δαλάι yeah. Λάμα ο... και, και, και νομίζω έχουν το άρθρο. Ναι. Αλλά <laughs> δυστυχώς δεν ήταν διαθέσιμο. Οπότε, δει ο Κρήτο Νίκα okay. στο Instagram και εκεί θα παρακολουθείτε το ταξίδι πλέον όπω θα ξεκινήσει από τη νέα χρονιά και στι υπόλοιπε πλα πλατφόρμε το οποίο θέλω να το χρησιμοποιήσω για να δείξω παιδιά. Γιατί πολλοί μου λένε εντάξει, τώρα τι ανάγκη έχει με 160.000 followers, ο Αγγλικό έχει 160.000 followers, ο Ελληνικό έχει 35 Ελάτε mm. να το κάνουμε από την αρχή. Γιατί στο LinkedIn έχω 300. Δεν, δε, δεν βγήκα να κλαυτώ και να πω ότι. Ε, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα με λίγους followers θα ξεκινήσουμε λοιπόν από ναι. μηδέν μαζί ελάτε να δείτε το ταξίδι στο LinkedIn στο, στο YouTube, στο podcast με κανέναν ε, listener και, και πάμε να ξεκινήσουμε, εδώ μα, μαζί μαθαίνουμε όπου μπορώ σε βοηθάω και μαθαίνω πιο πολλά πράγματα από σένα mm. από σένα λοιπόν, αυτά. Αυτά, αυτά νομίζω ε, πλέον είναι το πιο μακρύ recording που έχω κάνει. Ο Χριστό και η Παναγία. Θα, θα, θα το κόψουμε λίγο, θα το κόψουμε, ράψουμε, θα, θα βγει σούπερ. Θα βγει <laughs> πέντε λεπτά, έξι λεπτά επεισόδιο. <laughs> θα, θα το κάνω στο 1,8. <laughs> λοιπόν, <laughs> αυτά. Έτσι, έτσι, παρακολούθησα εγώ το, το πτυχίο μου της Νόκρον, στο, στο, στο 1,75 η ταχύτητα. Α, ναι. ah, και, και εγώ συνεχώ έτσι το κάνω. Πλέον δεν δε γίνεται. Και όλα μου τα podcast, α πούμε, ακολουθώ 700 podcast εδώ, ε, τα, τα ακούω στο 1,5 τα περισσότερα. Να σου πω κάτι όμω. Η, η δασκάλα μου στο, στο public speaking, στο εξωτερικό, μου λέει ότι αν θέλει κάτι να αποτυπωθεί στο μυαλό σου, θα mm. το βάλει ταχύτητα τα 1,5. Δηλαδή, πιάσε την ομιλία σου, ηχογράφησε τι και βάλτε να παίζει το 1,5. Μην mm. με ρωτά γιατί, αποτυπώνε το υποσυνείδητο καλύτερα. Okay. Δεν το λέω σαν legit information, αλλά μπορεί και να γίνεται. Οκ. Okay. Το ακούσαμε εδώ πρώτη φορά, παιδιά. Α, Α, ναι. Αποκαλύψεις. Και, πά, και πάλι, και πάλι, Peter, και πάλι όχι, Αϊνστάιν. Ναι, ελάτε. Πόσα, Πε, πόσα περισσότερες παιδιά. ατάκες ο Χρήστος Νίκας παρά ο Αϊνστάιν. <laughs> λοιπόν, αυτά το παρακάναμε <laughs> σήμερα. Νότα ναι, μου, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και όλους εσά φίλοι και φίλες που μας α, υπομείνατε. Ελπίζω να πήρατε αξία, ενώ δεν μου σε ευχαριστώ, ήταν τιμή μου. Δική μου τιμή. Θα τα πούμε από κοντά σίγουρα στο, στο φεστιβάλ. Έχεις πρόσκληση. Λοιπόν, τέλος. Σταματάμε και το recording.